Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο εδώ. Θα πάμε αμέσως σε Αγάπη Γαβριλίδου που βρίσκεται έξω από το κλειάν της Βικελίδης. Καλησπέρα, Αγάπη, και από μένα. Καλησπέρα και από μένα, Αγάπη. Μας ακούει, Αγάπη? Λοιπόν, έχουμε διάδα φωτιά εδώ πέρα. Έχουμε Δημήτρη Πέρκα και Αλέξανδρο Πασχαλάκη να μας μιλήσουν για το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, να τους ακούσουμε. Τι φάση πέναλτι, τι σκεφτόσουν, τι έκανες, πώς ήσουν μετά, πριν? Το καλύτερο ομάδα, να κερδίσει ομάδα, μόνο αυτό. Ομολογία στα ύψη. Το πίστευες, θα ενώσουν. Έπρεπε να... έπρεπε να βγει για να πάρουμε τρεις βαθμούς, μόνο αυτό. Δημήτρη, εσύ τι λες? Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να το πιάσει, είναι... οι ικανότητες του είναι εξαιρετικές. Είμαστε πολύ... πολύ χαρούμενοι πολύ μαζί μας. Έπιασε και από το πέντε μας και πιάσει εκείνους, τον τύπαμε τη Σπάρτα. Γενικά, πώς πήγε το παιχνίδι, πώς το ζήσατε? Ήταν λίγο κρύο το πρώτο γκολ. Δεν είχαμε τον απόλυτο έλεγχο σε όλο το μάτσο. Δεν είχαμε κινδυνεύσει παρά μικρό. Ελέγχαμε το μάτσο, μπορούσαμε να κερδίσουμε. Το πρώτο γκολ, το προηγήθηκε ο Άρη. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε πολύ γρήγορα να συνεχιστεί το παιχνίδι, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ανατρέψουμε το σκορ. Ξέραμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ξέραμε ότι ήταν μια ζεστή έδρα και θέλαμε εδώ μέσα να πάρουμε τους δύο βαθμούς. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, μας βοήθησε ο προπονητής μας σε αυτό και καταφέραμε και ανατρέψαμε το σκορ. Σας δίνει ψυχολογία αυτό το αποτέλεσμα και συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχετε χάσει το πρωτάθλημα και έχετε ένα σερί σε ντέρμπι? Μια νίκη σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας με ανατροπή κιόλας. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Είχαμε όλο τον απόλυτο έλεγχο και πριν. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο εδώ μέσα. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Θα πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Το κάναμε. Αλέξανδρο, αυτό που ήταν 7-7. Λοιπόν, είναι μόνο πρώτος. Αυτό δίνει από μόνο του μια πολύ μεγάλη όθηση για τη συνέχεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την αρχή της χρονιάς ότι για να καταφέρουμε τις στόχες μας πρέπει να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι τρεις βαθμοί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και ευελπιστούμε η συνέχεια να είναι ανάλογη. Δημήτρη, είσαι καλά? Φυσικά η μαγνητική καμιά φορά δείχνει πράγματα και τώρα να πάνε κανένας προσφέσεις μαγνητική μπορεί να δείξει κάποια πράγματα λόγω χτυπήματος, λόγω οτιδήποτε. Έχει μαζέψει άμεση περιοχή. Έκατσα να κάνω πολλές ώρες θεραπεία με τα παιδιά του θεραπευτές, του θεραπευτή που πραγματικά δεν φαίνονται αλλά κάνουν την καλύτερη δουλειά και πραγματικά θέλω να τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πολλές ώρες από τη θεραπεία, πίστη και θέληση για να μην χάσουμε το παιχνίδι και τα κατάφερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση και στους δύο. Ωραία, ακούσαμε, Αγάπη. Ο Δημήτρης Πέλκας και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, νομίζω τα είπαν όλα σε καλή, πολύ καλή διάθεση φυσικά, όπως είναι φυσιολογικό. Το χάρηκαν και αυτοί, ήταν από τους πρωταγωνιστές. Ο Πέλκας νομίζω ότι έκανε ένα πρώτο ημίχρονο κινουμένων των αναλογιών και με το γεγονός ότι ήταν τραυματίας και είχε θέμα, νομίζω μπήκε πάρα πολύ καλά, έτρεξε πάρα πολύ, έδωσε πολλές μάχες. Από την άλλη, ο Πασχαλάκης προφανώς είναι ο πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ, βγάζει το πέναλτι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο νομίζω του αγώνα. Θεωρώ ότι αν εκεί ο Άρης έκανε το 2-1 τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά τελείωναν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έβγαλε το πέναλτι, έδειξε νομίζω ότι πραγματικά φέτος έχει πάρει πολύ μεγάλη ψυχολογία από αυτές τις αποκρούσεις και στα πέναλτι σου δίνει την εντύπωση ότι το πιστεύει και έχει διαβάσει τον αντίπαλο. Οπότε ο δικέφαλος έτσι φεύγει από εδώ, από το γήπεδο, με χαμόγελα όλοι, με καλή διάθεση και με μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Ναι, σίγουρα. Είναι και δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Ακολουθούν πάλι συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι το παιχνίδι με τη Βίντι, με τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια. Οπότε το σημερινό αποτέλεσμα δίνει μεγάλη όθηση, νομίζω. Ναι. Είναι και σημαντικά παιχνίδια. Είναι κρίσιμα γιατί μιλάμε και για Ευρώπη. Μιλάμε και για πρωτάθλημα. Είναι η Βίντι, είναι ο Παναθηναϊκός. Μετά λίγο το πρόγραμμα γίνεται λίγο πιο εύκολο. Αλλά μιλάμε τώρα και για μια έξοδο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Είναι δύσκολα παιχνίδια, αλλά ο ΠΑΟΚ βγάζει χαρακτήρα σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που στράβωσε από νωρίς το παιχνίδι, έβγαλε αντίδραση αυτό που είπε και ο Πέλκας. Το πίστεψε. Δεν έκανε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση από πλευράς
θεάματος νομίζω, αλλά το αποτέλεσμα το πήρε και συνέχισε το σερί. Ναι, και είναι σημαντικό αυτό για τον ΠΑΟΚ, ότι και τα τρία ντέρμπι που έχει δώσει μέχρι στιγμής, με ΑΕΚ, Τούμπα και με Ολυμπιακό και Άρη εκτός έδρας, τα έχει κερδίσει χωρίς ουσιαστικά να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, χωρίς να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοσης και χωρίς να δείξει έτσι με τις εμφανίσεις του ότι περνάει εμφαντικά. Αλλά παρόλα αυτά έχει την ουσία και το αποτέλεσμα, και αυτό άλλωστε είναι που μετράει στο τέλος και τον έχει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ακριβώς. Για τον Πασχαλάκη δεν το ρωτήσαμε, αγάπη. Τον έπιασε στο τηλεοπτικό replay σε μια φάση τον γκολ του Πρίγιοβιτς να δακρύζει, αν είδα σωστά, ή να βγάζει μια συγκίνηση. Προφανώς έτσι σκέφτηκε και την απόκριση που έκανε στο πέναλτι, και ότι συνέβαλε και αυτό στο να πάρει τελικά την ίδια ομάδα του στο τέλος. Ναι, και αν τους δεις γενικά όλους τώρα που βγαίνανε από τα αποδυτήρια, οι ικανοποίησεις ήταν αποτυπωμένες στο πρόσωπό τους, γιατί ήταν ακόμα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είπαμε, είναι δύσκολο να ξεκινάς το παιχνίδι με ένα γκολ, ένα κρύο γκολ. Αλλά αυτό που έλεγε και ο Πέλκας ήταν ότι εμείς ξέραμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε με το πλάνο μας. Το έλεγαν και τώρα βγαίνοντας, και αυτό έβγαλαν και στο γήπεδο. Εντάξει, είναι λογικό το κλίμα στον ΠΑΟΚ να είναι καλό, να είναι πολύ καλό μάλλον. Βγήκε ο Άρντα, ο γνωστός του Άρντα, πανηγυρίζοντας, φώναζε εδώ πέρα. Είναι και 300 μέτρα ασφαλείας, γιατί... Τώρα, αγάπη, εκεί σε τι φάση βρισκόμαστε? Έχουν αποχωρήσει όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ? Θα μιλήσει κάποιος άλλος? Τώρα, κοίτα, όχι, δεν θα έχουμε κάποια άλλη δήλωση, γιατί είναι όλοι στο πούλμαν. Απλά τώρα υπάρχουν κλούβες περιμετρικά του γηπέδου για να μπορέσει να φύγει η αποστολή του ΠΑΟΚ, γιατί όλα αυτά, όλες τις δηλώσεις γίνονταν έξω από το γήπεδο, οπότε υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη για να μην συμβεί το παραμικρό. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ησυχία στους γύρω δρόμους. Πλέον η αποστολή του ΠΑΟΚ τώρα αποχωρεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Νομίζω ότι κλείνουμε με το ρεπορτάζ από εδώ. Από πλευρά Άρη, θα έχουμε κάποια δήλωση ποδοσφαιριστές Άρη? Από πλευρά Άρη μίλησε ο Βέλες, τον ακούσαμε ζωντανά νωρίτερα, και την ώρα που μιλούσε ο Πάκο Ερέρα, μίλησε ο Κουέστα και ο Βαλεριάνος, και οι δύο συμφώνησαν στο γεγονός ότι ο Άρης μπήκε καλά, πέτυχε ένα πολύ σημαντικό γκολ, αλλά από εκεί και πέρα δεν αξιοποίησε όλες τις υπόλοιπες ευκαιρίες που είχε. Ενδεχομένως δεν στάθηκε και τυχερός στη φάση του πέναλτι που το έβγαλε ο Πασχαλάκης. Είπαν ότι ο Πάκο κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις στιγμές που είχε μέσα στο παιχνίδι και να βρει τα γκολ και να πάρει τη νίκη, και οι δύο φυσικά στάθηκαν και στην ατμόσφαιρα στο γήπεδο και στη στήριξη του κόσμου. Ευχαρίστησαν τον κόσμο τους και είπαν ότι θέλουν στα επόμενα παιχνίδια να κάνουν τους οπαδούς του Άρη ακόμη πιο χαρούμενους, και υποσχέθηκαν, να μπορούμε έτσι, ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν. Ο Άρης έχει μπροστά του μεγάλα παιχνίδια νομίζω. Οπότε και Ολυμπιακό τα δύο επόμενα παιχνίδια. Να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν από αυτά τα παιχνίδια αυτά από εδώ. Τελευταίος βγαίνει ο Μανώλης Σιώπης τώρα από το γήπεδο. Δεν κάνει κάποια δήλωση όμως. Όχι. Ωραία. Γενικά, εντάξει, νομίζω ότι κλείνουμε με θετικό πρόσημο από εδώ στα εξαγωνιστικά, γιατί πραγματικά δεν συνέβη το παραμικρό, και οι δύο επιστολές δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όντως, και αξίζει να δώσουμε και συγχαρητήρια και στους φίλους του Άρη για τη στάση τους και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, και πριν και μετά το τέλος, παρά την ήττα, χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές τους. Είχαν άψογη συμπεριφορά, δεν συνέβη το παραμικρό. Εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε φτάσει τα αυτονόητα να τα επαινούμε, αλλά αξίζει να το κάνουμε νομίζω, γιατί υπήρχε αγωνία πριν το παιχνίδι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και όλα κύλησαν άψογα, όλα κύλησαν ομαλά. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις και πριν και μετά το παιχνίδι. Επειδή ήμουν και στις αφήξεις, ειδικά στο ΠΑΟΚ, ήταν όλα κλειστά γύρω. Δηλαδή, ήταν εδώ ο Ιβάν Σαββίδης και υποδέχτηκε την ομάδα σαν να ήταν ένα παιχνίδι σε μία οποιαδήποτε έδρα, χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Είναι τα αυτονόητα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το σημειώνουμε πολλές φορές όταν γίνονται σωστά. Ναι, βέβαια, και όλα κλείσαν απόλυτα ομαλά. Ωραία, οπότε σε αποδεσμεύουμε, αγάπη. Τώρα, αν υπάρξει κάτι άλλο εκεί, θα είσαι μέχρι να αποχωρήσεις, εμάς ενημερώνεις και το. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ από εδώ ολοκληρώνεται, αφού έχουν τύχει δύο αποστολές. Σιγά-σιγά αδειάζει και ο χώρος από το γύρο, οπότε νομίζω ότι ολοκληρώσαμε εδώ πέρα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, αγάπη. Καλή συνέχεια από σου. Επίσης. Αν έχουμε κάτι ακόμη, θα επικοινωνήσουμε. Ναι, βέβαια, εδώ είμαστε. Ωραία. Αυτά λοιπόν από αγάπη Γαβριλίδου από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ενώ μόλις έχει σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής στο παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό στο Γεντί Κουλέ, ο Όφη κερδίζει με 1-0 τον Ολυμπιακό. Αποτέλεσμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό και για τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε Ζάχο Ντρούλινγκ όμως αμέσως για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για την ήττα του Άρη.
από τον ΠΑΟ. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Όχι τόσο καλά, λογικό. Όχι τόσο καλά λόγω του αποτελέσματος. Πάντως, έχεις κάποια θετικά να κρατήσεις, νομίζω, ως φίλος του Άρη από το παιχνίδι σήμερα. Θα προτιμούσα να μην είχατε τι. Βέβαια, σίγουρα. Ναι, αλλά αν εκεί έμπαινε το πέναλτι, είναι η λεπτομέρεια που κάνει διαφορά στο ποδόσφαιρο και πολλές φορές κρίνει τέτοιο του ντέρμπι. Αν έκανε το 2-1 και ο Άρης, έτσι μένει αυτό το αν και το γιατί για τον κόσμο του Άρη σήμερα. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι όταν είσαι φίλαθλος, παύλα οπαδός, οπαδοί είμαστε τουλάχιστον και εγώ και ο Τάσος, δεν σε ενδιαφέρει το καλό θέμα. Σε ενδιαφέρει πρώτα να κερδίζει η ομάδα σου και μετά το καλό θέμα. Αν μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο, είναι το τέλειο συνδυασμός φυσικά αυτό. Δεν νομίζω ότι ο Άρης άξιζε την νίκη, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Νομίζω ότι αν το παιχνίδι, ήταν και το σχόλιο που έγραψα και στο Facebook βασικά πριν λίγο, αν το ματς έλεγε ισόπαλο, νομίζω έπρεπε να είναι ο ευχαριστημένος από αυτή τη συνάντηση, θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ σημαντικό, δεν ξέρω, σίγουρα θα το έχουν πει και πιο έμπειροι, εμείς δεν είμαστε καν, ούτε καν δημοσιογράφοι, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, παραγωγοί είμαστε, είναι ο τραυματισμός του Βέλεφ. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ νομίζω δεν υπήρχε μες στο γήπεδο. Μέχρι το 25 λεπτό, δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό. Στο 24 βγαίνει ο Βέλεθ, στο 27 έχει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, εκείνη τη διπλή επέμβαση του West. Μα από εκεί άρχισαν και τα λάθη στην άμυνα. Και η πίεση του ΠΑΟΚ ήταν βέβαια από την αρχή, αλλά δεν ήταν τόσο. Δεν είχε αποφέρει τίποτα. Από εκεί άρχισαν τα λάθη, τα πεδαριώδη λάθη στην άμυνα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ μετά από εκεί, μέχρι το τέλος πρώτου μηχρόνου, ήταν καλύτερος, έχασε αυτή την διπλή ευκαιρία, όχι τίποτα άλλο. Βέβαια το μάτς μπορούσε να έχει τελειώσει στο 20 λεπτό, 19, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, αν και σπάσει την μπάλα ο... δύο φορές το έκανε, ειδικά στο... και αν την είχε σπάσει στο Γιουνές, ο Γιουνές θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν μόνος και αμαρκάριστος, δηλαδή θα έμπαινε με την μπάλα πραγματικά στα δίχτυα εκεί. Και νομίζω εκεί θα τελειώνει και το παιχνίδι. Δεν την έσπασε την μπάλα ο Γάλλος, έμεινε το 1-0, δόθηκε το πέναλτι 1-1. Στο δεύτερο νομίζω ο Άρης ήταν καλύτερος, ατύχησε όπως είπες και εσύ με το πέναλτι. Και σε μία φάση έτσι προς το τέλος έκανε τον γκολ ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Νομίζω δεν άξιζε την ήττα ο Άρης. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πω για τον Ερέρα όμως ένα πράγμα και την άλλη φορά σου είχα πει για τον Ερέρα. Φάνηκε για άλλη μια φορά άτολμος και ειδικά σε ένα ντέρμπι που το παίζεις και στο γήπεδό σου και κάνεις και στο δεύτερο λεπτό το 1-0. Έτσι άτολμος φάνηκε, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Το σχολιάζω εδώ και καιρό, να μας πει, για τον Μαρτίνεθ θέλω να πω, να μας πει σε ποιο ποσοστό είναι έτοιμος ο Μαρτίνεθ. Είναι 100% έτοιμος, είναι 50, είναι 30, είναι 60. Αν ο βαθμός ετοιμότητάς του δεν του επιτρέπει να παίξει ούτε 20 λεπτά, μην το κρατάμε το παλικά, να τον αφήνουμε άμα δεν το βάζει, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω και ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που νομίζω και στο 70... στην αλλαγή που κάνει το Γιουνές, νομίζω ότι έπρεπε να μπει αυτός ο παίκτης. Εκεί ίσως βγάζει το Γιουνές και για λόγους ψυχολογίας, επειδή έχασε το πέναλτι. Θα μπορούσε να τον κρατήσει βασικά... και να βάλει και τον Ασλίδη να το χτυπήσει πιο επιθετικά, λες? Όχι, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να μπει σε εκείνο το σημείο ο Μαρτίνεθ. Ναι. Και όπως έβγαλε το Γιουνές να περάσει τον Τιγκινή σεντερφόρ, ή ας άφηνε και το Γιουνές σεντερφόρ, παιδί μου, αλλά να μπει ο Μαρτίνεθ. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι από εκείνο το σημείο και μετά ροντέο και ο ΠΑΟΚ ψηλά ανέβαινε. Και ο Άρης, δηλαδή ήταν ένα μάτς που πήγαινε πάνω κάτω. Κυνηγούσαν και οι δύο, πράγματι δεν έδειξε κανένα να συμβάζει, δεν μιλούσε ο Παλιά. Και ήταν πραγματικά κομμένο και ραμμένο για τον Μαρτίνεθ αυτό το παιχνίδι. Ειδικά ακριβώς σε αυτό το λεπτό. Ναι. Δεν τον έβαλε, προτίμησε να βάλει τον Ασλίδη. Εντάξει, τι να πω. Μπορεί να δικαιωνόταν, μπορεί όχι. Τη λογική πάντως και η ροή του παιχνιδιού έλεγε φώναζε Μαρτίνεθ. Τώρα άτολμος για άλλη μια φορά νομίζω ο Ερέρα. Τώρα μαθαίνει και αυτό στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι να πω. Στοιχίζουν αυτές οι ατολμίες του και σε προηγούμενο μάτς και σε αυτό. Ήταν πιο τυχερός ο ΠΑΟΚ, άστρο λαμπρό τον οδηγεί. Τι να κάνουμε, θα μείνουμε με την πίκρα μας εμείς. Δεν νομίζω ότι άξιζε βέβαια νομίζω το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Ισοπαλία λες για τον Άρη. Ήταν ισοπαλία και αν κάποιος να κερδίσει έπρεπε να κερδίσει. Δηλαδή αν πούμε ότι κάποιος έπρεπε να κερδίσει, νομίζω ότι έπρεπε να κερδίσει ο Άρης. Αλλά νομίζω το πιο δίκαιο ήταν ισοπαλία τουλάχιστον. Ναι. Το μήνυμα νομίζω για τον Άρη ήταν ισοπαλία. Έχασε, προχωράμε, δεν μπορούμε. Είπαμε να τα καταστρέψουμε κιόλα, αλλά κριτική θα τώρα, γίνεται πάντα. Σαφώς. Κριτική είναι και επικοδομητική μετά από τέτοιες σύντες. Τώρα από εδώ και πέρα έρχεται ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ, στο άδειο ΑΚΑ βέβαια. Σημαντική παράμετρο. Αν και το ΑΚΑ εντάξει, άλλο δεν είναι και ένα γήπεδο έδρα. Και ακολουθεί ο Ολυμπιακός στο Κλεάνης Βικελίδης. Πώς βλέπεις αυτά τα δύο επόμενα? Ο Ολυμπιακός που τώρα τα έχασε, δεν νομίζω ότι έχει. Δηλαδή, έχασε μόλις από τον Όφη, δεν ξέρω αν από τον Όφη. Ναι. Από τον Όφη κιόλας. Ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός νομίζω τρίτος θα βγει. Χωρίς έτσι να κάνω έτσι μια κολομαντεψιά. Η ΑΕΚ νομίζω είναι ο μόνος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Το 10% να χάσει το πρωτάθλημα είναι μόνο η ΑΕΚ.
Δίνει δηλαδή μετά και το σημερινό διπλό απόλυτο φαβορί τον ΠΑΟΚ και τον τίτλο. Καλά, δεν νομίζω. Τώρα να μην τρελαθούμε, εντάξει. Ποιο να... είναι... αν δεν ήταν το μείον 3, θα σου έλεγα ότι είχε πολύ περισσότερε ελπίδε η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αυτά με τα κάσμα τι θα κάνει, αν του πάρει πίσω. Ναι, δύσκολα. Αν δεν του πάρει, δηλαδή πρέπει να ξανααυτοκτονήσει. Ο ΠΑΟΚ δεύτερη χρονιά δεν νομίζω να αυτοκτονήσει. Θα μα τάσει τα πρωταθλήματα, εντάξει. Τι να κάνουμε. Για τον κόσμο, αν έχει ένα τελευταίο σχόλιο, ήταν άψογη συμπεριφορά και στο τέλο χειροκρότησε. Ναι, για τον κόσμο. Αυτό ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και εδώ πέρα, αυτό για το χειροκρότημα. Ήθελα να το κάνω αύριο στην εκπομπή με τον Τάσο. Είναι ένα σχόλιο που το κάνω εγώ χρόνια και στα προηγούμενα ραδιόφωνα που ήμουν στα κεντρονόμαυρα ραδιόφωνα. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, δηλαδή χάνουμε και χειροκροτάει ο κόσμος. Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ δεν λέω φυσικά να αποδοκιμάσει προς Θεού. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Χάνουμε και χειροκροτάμε. Λες και είμαστε στην Αγγλία. Δεν είμαστε στην Αγγλία, στην Ελλάδα είμαστε. Άμα είμαστε στην Αγγλία, να το καταλάβω, διότι όλα εκεί είναι ισότιμα και ισόνομα και να πω ότι προσπαθούμε και σε κάποια στιγμή μπορεί να, αυτό που κάνουμε να φέρει και αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα είδαμε που είμαστε, την ποδοσφαιρική Ελλάδα που ξέρουμε πώς λειτουργεί, χάνει ο Άρης και χειροκροτάμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν σου άρεσε λοιπόν. Δεν μου άρεσε, εμένα γενικά αυτό. Και στο μπάσκετ και στο τέτοιο. Χάνουμε 30 πόντους και χειροκροτάει. Ο κόσμος σηκώνεται, φεύγει. Χάνουμε, εσύ χειροκροτάει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι δείγματα μικρής ομάδας για μένα αυτά. Έτσι το βλέπω, μπορεί να είμαι λάθος. Τι να σου πω, Γιώργο. Ο καθένας έχει την άποψή του, όχι, δεν υπάρχει. Σωστά, ναι, όχι, εντάξει, έτσι το βλέπω. Εμένα είναι δείγμα αυτό ότι, τι να πω, ότι είμαστε μικρή ομάδα και συμβιβαζόμαστε με αυτά. Ούτε δεν είπα ούτε να αποδοκιμάσει, ούτε. Χάσαμε, τελείωσε, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Χειροκροτάμε στην Αγγλία. Εντάξει, έστειλε ένα μήνυμα στήριξη ίσως παρά την ήττα. Και στο NBA η στήριξη υπάρχει. Η στήριξη είναι με το παρουσία στο γήπεδο. Δεν με το χειροκρότημα όταν χάνεις. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Ναι. Ή είμαστε στο NBA και φωνάζουμε και defense, ή ξέρω εγώ, είμαστε στην Αγγλία που όντως πέφτεις και στην ΓΑΜΑ Εθνική, ανεβαίνεις και παίρνεις το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά. Εντάξει, ναι, δεν είμαστε όμως στην Αγγλία. Δεν είμαστε στην Αγγλία, ούτε καν στη Γερμανία με την Kaiserslautern που ανέβηκε και το πήρε. Δεν είμαστε σε μια προηγμένη και ξέρουμε πώς λειτουργεί εδώ πέρα το ελληνικό ποδοσφαιρικό σύστημα. Χάνεις και χειροκροτάς. Αυτό δείχνει ότι είσαι μικρή ομάδα για μένα. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Τι να πω, μπορεί να έχει κάποιος να διαφωνεί, κάποιος να συμφωνεί. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι ένα σχόλιο, επαναλαμβάνω, που το κάνω τώρα. Επειδή, ας πούμε, είμαι και σε ένα ραδιόφωνο που είναι καινούργιο για μένα. Αυτή, ναι. Αυτό το σχόλιο το κάνω χρόνια. Το έκανα και μετά το τελικό του ΟΑΚΑ που χειροκροτήσαμε πάλι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Χάσαμε το τελικό κυπέλλο και χειροκροτούσαμε. Εντάξει. Τι να πω, είναι. Ωραία, μάλιστα. Αυτά, Ζάχο, θα σα αφήσω για να πάρουμε να τα πούμε και με τον Τρέγκα τώρα. Να ακούσουμε και καλό τη δική του άποψη. Καλό βράδυ. Σου βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Πάμε ευθύς αμέσως στον Τάσο Τρέγκα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βέβαια, είναι πολύ προτιμότερο να χάνεις και να χειροκροτάς από το να χάνεις και να ξοδεύεις τους πυροσβεστήρες εκεί στη Φυσούνα. Ναι. Πριν από κάποια χρόνια που έχουμε δει τέτοια γεγονότα. Ναι. Τώρα το φίλο του Ζάχου, εντάξει, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του, έχασε η ομάδα του, το φταίνε όλα. Τι ήθελε να κάνει δηλαδή, θα ήταν προτιμότερο να γινόταν επεισόδια. Το άκουσα πάντως και από άλλους φίλους Αριανούς σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του μάτσα, ότι δεν άρεσε αυτό το χειροκρότημα στο τέλος από το γήπεδο. Δεν το κατάλαβα, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν άρεσε αυτό το χειροκρότημα. Προσωπικά για μένα αυτό πρέπει να συμβαίνει σε κάθε γήπεδο. Έτσι, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα σπάει ο παδός ομάδα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το χειροκρότημα, φίλε. Για ομάδα η οποία απουσιάζει 4 χρόνια από την μεγάλη κατηγορία, η οποία επιστρέφει, έχει κάνει ένα καλό σύνολο, έχει έναν καλό προπονητή, έπαιξε στα ίσια τον Μπάουκ, τον κοίταξε στα μάτια. Το πάλεψε μέχρι το τέλος. Μπορούσε να ήταν διαφορετικά αν έπαιρνε το πέναλτι του Άρη. Δεν πρέπει να χειροκροτήσει ο κόσμος δηλαδή για αυτή την ομάδα που είναι σήμερα εκεί πέρα, μέσα στο γήπεδο τους. Ναι. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Θα ήταν καλύτερα να πετούσαν πάλι πυροσβεστήρες, παπούτσια κτλ. Πάρα πολύ καλά έκανε ο κόσμος, έχω να πω εγώ. Έτσι τώρα του Ζάχου το φταίνε τα πάντα, το καταλαβαίνω, το σέβομαι σε ένα σημείο, αλλά αυτά να τα σκεφτόταν όταν όλη την εβδομάδα υπήρχε αυτή η υπεροψία, υπήρχε αυτή η σιγουριά. Υπήρχε αυτή, πώς να το πω, ρε, η θρασίτητα ότι... Του γύρισε μπούμεραγκ, πιστεύεις, του Άρη Τάσο, όλο αυτό το κλίμα που σήκωσε τους τόνους. Το κλίμα της πρόκλησης με τον Κόκκι, ο οποίος σήμερα έμαθε ποιος είναι ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Νομίζω ότι φρόντισε πάρα πολύ καλά ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς να τον ενημερώσει τον άνεργος πρέπει να είναι, τον άνεργο κύριο Κόκκι. τον άνεργο κύριο Κόκκι, φρόντισε να το μάθει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Εντάξει, την πήρε την απάντησή του και αυτός, όπως πήραν την απάντηση αγωνιστικά όλοι όσοι κοιτάξανε με υπεροψία τον αγώνα όλη την εβδομάδα, όλοι όσοι δεν σεβάστηκαν την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία είχε 6-6, η οποία έκανε 7-7, έκανε μία ακόμα
απλή νίκη με κατεβασμένες τροφές, χωρίς να έχει πιάσει μεγάλη απόδοση. Εκεί θα σε, αυτό θα σε ρωτήσω τώρα, Τάσο. Δεν έθελε πάλι ο Πάοκ έτσι με την απόδοση του. Αλλά για τρίτο σερί ντέρμπι. Δεν χρειάζεται, θα το πω και θα το ξαναλέω μέχρι να το καταλάβουν όλοι. Δεν χρειάζεται ο Πάοκ να παίζει ποδόσφαιρο φανταζή. Ο Πάοκ παίζει ποδόσφαιρο ουσίας. Ο Πάοκ έχει ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος διάβασε το παιχνίδι, έκανε τις πάρα πολύ έξυπνες αλλαγές και κέρδισε το παιχνίδι στο τέλος. Δεν χρειάζεται να έχεις φανταζή ποδόσφαιρο. Έπαιξε πέρσι φανταζή ποδόσφαιρο και είδαμε πως το έχασε το πρωτάθλημα. Όπως το έχασε. Ανέφερες για τις αλλαγές του Άρντα, πιστεύεις ήταν κλειδί στο ημίχρονο? Διότι ο Ζαμπά στο πρώτο μέρος ήταν πολύ ανούσιος. Είχε και κάρτα ο Βαλεριάνος από εκεί αριστερά και ίσως θέλησε να χτυπήσει και κάπως έτσι ο Λουτσέσκου. Εντάξει, δεν πήρε δεύτερη κάρτα. Του Καντουρί αλλαγή και αυτή έδωσε την ασίστ ο Μαροκινός. Νομίζω ότι η αλλαγή του Ζαμπά πρέπει να έχει υπάρχει τραυματισμό στο χέρι του σε μια φάση που έγινε στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα ήθελε να δώσει και μια ευκαιρία ακόμα στον Ουάρντα, βάζοντας ένα μεγάλο ντέρμπι, ρίχνοντας τον κατευθείαν στα βαθιά για να εγκληματιστεί κατευθείαν και να καταλάβει τα εξωαγωνιστικά σφάλματα που κάνει και τις τιμωρίες που τρώει. Νομίζω ότι ο Ουάρντα σήμερα πήγε από την κόλαση στον παράδεισο, κόντεψε να είναι ο μυρός παίκτης, κόντεψε να είναι και ο παίκτης ο οποίος θα έδινε την νίκη. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα όσον αφορά τον Ουάρντα. Και έβγαλε όλη την ένταση για το πέναλτι, τη βγάζει στο πανηγυρισμό του μετά τον κόλ του Πρίγκιπ. Στην απόκριση μάλλον. Και καλά κάνει και πανηγυρίζει έτσι, διότι είναι ένα αυστηρό πέναλτι το οποίο σφυρίζει και να επισημάνουμε ότι ο Άρης παίρνει άλλη μια Κυριακή πέναλτι. Εντάξει, και το επαναλαμβάνω, είναι αυστηρό. Είναι αυστηρότατο το πέναλτι. Έχει δημιουργηθεί 2 δευτερόλεπτα, 3 πιο μπροστά, μια φάση ακόμα στην οποία διαμαρτύρονται αδίκως οι παίκτες του Άρη και επηρεάζεται ο Ιταλός διαιτητής από όλα αυτά. Έχει πάρει και το πέναλτι ο ΠΑΟΚ στον πρώτο ημίχρονο, αλλιώς δεν νομίζω να σφύριζε πέναλτι ο Ιταλός διαιτητής σε αυτό το μαρκάρισμα. Μπορεί να έχει μια σχετική επαφή, αλλά είναι η διεκδίκηση της μπάλας. Αμήνεται ο Ουάρντα εκείνη τη στιγμή. Δεν τον ανατρέπει, δεν τον χτυπάει, δεν τον κάνει κάτι τόσο επίλειψη. Επαναλαμβάνω, υπάρχει επαφή, αλλά νομίζω ότι είναι αυστηρό. Και θέλουμε να συγκρίνουμε τα δύο πέναλτι. Στη μία των περιπτώσεων υπάρχει ανακοπή της μπάλας ολοκάθαρα που πηγαίνει προς τα πέναλτι. Δεν διαμαρτύρεται καν άλλωστε. Ο ίδιος ο παίκτης τα βάζει με τον εαυτό του. Κανένας. Ναι. Ενώ στην άλλη περίπτωση γι' αυτό διαμαρτύρηκαν και οι παίκτες του ΠΑΟ και δέχτηκαν και την κάρτα μάλιστα. Γιατί, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά το κρίνω ότι είναι αυστηρή. Είναι αυστηρή η ποινή του πέναλτι για αυτό το μαρκάρισμα. Και νομίζω ότι είναι επηρεασμένος, το ξαναπώ άλλη μια φορά, επειδή ζητάνε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Βαρέλα στο Γιουνές, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν υπάρχει φυσικά πέναλτι εκεί, όπως είδαμε στην επανάληψη, και επειδή έχει δώσει και πέναλτι στο ΜΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι τρίτο τέταρτο είναι πέναλτι για τον Άρη, που παίρνει στις 6-7 πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι ήταν το τρίτο σήμερα, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι όταν υπάρχει ανατροπή. Εντάξει, και... ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ, νομίζω έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ 3 ή 4 επίσης, με τον Μπρίγιοβιτς να εκτελεί όλα. Ναι. Όταν υπάρχει ανατροπή, όταν υπάρχει παράβαση, πρέπει να σφυρίζεται. Νομίζω ότι σήμερα κέρδισε η καλύτερη ομάδα μες στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει δαπανίσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει στην κορυφή του καλύτερου Έλληνα επιθετικού που πέρασε τα τελευταία χρόνια, τον Αλεξάνδρου Πρίγιοβιτς, ο οποίος νομίζω ότι δεν χρειάζεται πάρα πολλές τελικές για να σκοράρει. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικός, νομίζω στις 3 τελικές στα προηγούμενα μάτια είχε 2 γκολ. Σήμερα, εντάξει, το πέναλτι δεν μπορούμε να το εκλάβουμε τόσο ως τελική, αλλά έκανε τη δουλειά του πάρα πολύ καλά στο 85 και νομίζω ότι χάρισε άλλο ένα υπερπολίτιμο τρίποντο στο τρένο του Ρασβάν Λουτσέσκου, το οποίο περνάει αλόβητο, το οποίο περνάει χωρίς να αφήσει ούτε καν μισό βαθμό σε μια δύσκολη έδρα, σε μια φανατισμένη έδρα που τα πάντα ήταν υπέρ του Άρη σήμερα. Όπως και ο φανατισμένος κόσμος του, δικαιολογημένα ήθελαν να αποδείξουν πάρα πολλά, δημιουργήθηκε ένταση, κλίμα όλη την εβδομάδα. Αυτά όμως ο ΠΑΟΚ φρόντισε πάρα πολύ καλά να τα τιμωρήσει όλα τα πάντα και να δώσει απαντήσεις μέσα στο αγωνιστικό χώρο, εκεί δηλαδή που πρέπει οποιαδήποτε ομάδα επαγγελματική ή οποιαδήποτε ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, επαναλαμβάνω, να απαντάει μόνο μέσα στο χορτάρι. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ και πέρσι, αλλά εντάξει, υπήρχαν κάποιοι άλλοι στάθμοι παράγοντες και στέρισαν ένα πρωτάθλημα ακόμη. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, που δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχίσει έτσι, ότι θα τα πάει αρκετά καλά ο ΠΑΟΚ φέτος και νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα,
νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας έως τις τελευταίες αγωνιστικές και εκεί δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, αλλά έχει πάρει ισχυρό προβάδισμα γιατί έχει περάσει από έδρες όπως το Ολυμπιακό και το Άρη. Δεν πετάμε στα σύννεφα και αυτό πρέπει να κάνουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, να προσγειωθούν γιατί υπάρχουν οι επόμενοι αγώνες. Είναι το ευρωπαϊκό μάτς με τη Βίντη που πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Έρχεται και το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι φορτσάτος. Μία νίκη της σειράς, ναι, έτσι, καλά το ακούτε. ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι παραπάνω από μία απλή νίκη. Μέσα σε μια καυτή έδρα, μέσα σε μια δύσκολη έδρα, έκανε την υποχρέωσή του, έδωσε τεράστια χαρά, μεγάλη χαρά. Δεν περιγράφεται αυτό σήμερα που ζει ο φίλος του ΠΑΟΚ, γιατί στην ουσία δεν είναι τόσο το αγωνιστικό, όσο η πίκα, όσο η καζούρα της επόμενης ημέρας, γιατί την αυριανή ημέρα έχω την εντύπωση ότι πολλοί φίλοι του Άρη θα πάρουν ρεπό. έχω επίσης την εντύπωση και είμαι πεπισμένος γιατί το έχω βιώσει και προσωπικά ότι πολλοί έχουν κλείσει τα κινητά, ούτε καν στο Facebook και στο Instagram δεν έχουν μπει, γιατί αυτή η υπεροψία όλη τη εβδομάδα, επαναλαμβάνω, τιμωρήθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο από το τρένο, πραγματικό τρένο του Ρασβάνου Τσέσκου, το οποίο έκανε το 7-7, άλλο ένα ρεκόρ που δεν έχει όμοιο στην ιστορία του των 92 ετών. Ο ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι εγώ να υπάρχει κάποιο 7-7 κάποιο ξεκίνημα, ποτέ στο πρωτάθλημα, και αυτό αν μη τι άλλο δίνει το έναυσμα για ένα καλύτερο αύριο, για μεγαλύτερη αισιοδοξία, για να κοιτάξουμε πιο μακριά, αλλά για να επέρθει αυτή η επιτυχία χρειάζεται αυτή η σοβαρότητα που δείχνει η ομάδα από την αρχή του πρωταθλήματος να υπάρχει και στη συνέχεια. Ωραία. Ας ξεχνάμε και ας μην λησμονούμε, ναι, ολοκληρώνοντας. Ναι, πες μου. Ας μην λησμονούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει ποδόσφαιρο από τέλη Ιουλίου, παιδιά. Σημαντικό, βέβαια. Έχει δώσει αρκετά μάτς παραπάνω, αρκετά δυνατά μάτς, αρκετά κρίσιμα μάτς όσον αφορά τους ομίλους του Champions League, και ήταν μία ανάσα, ένα μόλις παιχνίδι πριν τον είσοδό τους. Πριν την είσοδό του στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν τα κατάφερε φέτος, συνεχίζει στο Europa League, ίσως να τα καταφέρει του χρόνου. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, ας μην το λησμονούμε, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια κουρασμένη ομάδα, δεν είναι μόνο οι 7 αγωνιστικές. Υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες παίζει. Εντάξει. Αυτό νομίζω ότι κάτι λέει. Από την αντιπέρα όχθη, ο Άρης παρουσίασε ένα καλό σύνολο, μαχητικότατος, με καλές μονάδες μέσα. Φάνηκε όμως η διαφορά ποιότητος στο ρόστερ και εκεί νομίζω ότι κρίθηκε και το παιχνίδι. Ένα από τα κλειδιά του ΠΑΟΚ ήταν η πίεση σε όλο το γήπεδο, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα από τον Ρασβάνου Τσέσκου, εκεί που κερδίθηκαν πάρα πολλές μπάλες και έκανε η ομάδα του Άρη πάρα πολλά λάθη, τα οποία νομίζω ότι στήχησαν και όλα την ήττα για το σημερινό αγώνα. Τέλος καλό, όλα καλά για την ομάδα του Λουτσέσκου. Προχωράμε στο επόμενο μάτς με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ρωτήσεις, Γιώργο. Ωραία, νομίζω ότι τα έχεις καλύψει όλα. Ναι, αύριο στην εκπομπή περισσότερα στη Μαρμίτα. Κοίταξε, αύριο δεν χάνεται το ράδιο Μαρμίτα, 10 με 12 με το Ζάχο, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία, πιστεύω, να ανταπαντήσει στα όσα άκουσε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε αύριο με το Ζάχο. Βέβαια, 10 βέβαια. Με 12 δεν χάνεται το ράδιο Μαρμίτα. Αύριο επαναλαμβάνω. Όντως, θα έχει το ρεδιάλογο. Καλό σου βράδυ, Τάσο. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια σε όλους. Χαμογελαστή σήμερα η νύχτα. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ, Τάσο. Αυτά λοιπόν από τον χαρούμενο Τάσο Τρέγια. Πάμε αμέσως σε Κωστή Τζαρό για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κωστή. Τι έγινε, ρε Γιώργο? Τι γίνεται, καλά? Τι γίνεται? Όλα καλά, αδερφέ. Δόξα τω Θεώ. Χαρούμενος και εσύ. Νομίζω όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ σήμερα είστε αρκετά χαρούμενοι. Κοίταξε, είναι μια νίκη που δίνει μια ξεχωριστή χαρά. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Αυτά που ακολουθούν τέτοιες νίκες, καταλαβαίνεις, είναι τρελή καζούρα. Θέλατε έτσι λίγο και την επιβεβαίωση μετά το ότι ο Άρης είχε σηκώσει πολύ τους τόνους και πίστευε πολύ στη νίκη. Θέλατε έτσι λίγο αυτή την επιβεβαίωση ανωτερότητας, ας το πούμε, να δείξει ο ΠΑΟΚ σήμερα? Φυσικά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αύριο το 8-10 το πρωί καταλαβαίνετε ότι θα είναι συλλεκτικό. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με ωραία πράγματα, με τον απόϊχο ενός τέτοιου παιχνιδιού. Λοιπόν, τρεις νομίζω είναι οι καθοριστικοί σήμερα που διαμορφώνουν αυτό το παιχνίδι, το αποτέλεσμά του, την πολύ σημαντική νίκη. Μία ακόμα νίκη.
Νομίζω ο Πασχαλάκης είναι ο ένας, ο οποίος κάνει σίγουρα την απόκρουση στο πέναλτι και όχι μόνο. Σίγουρα. Εκεί είναι ένα κομβικό σημείο. Είναι και η απόκρουση άλλη στο 49, μόλις ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Ακριβώς. Με τα πόδια. Με το πόδι, ναι, το σιρτό, σιρτό σουτ. Βέβαια, τρομερή επέμβαση. Ένας είναι αυτός. Δεύτερο είναι ο Τρελοντιμπιντάι που μπαίνει και με το απρόβλεπτο, με τη συνεχή κινητικότητά του, με την τρέλα που έχει, νομίζω δίνει άλλη πνοή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και είναι και αυτός από το οποίο ξεκινάει και τον γκολ βέβαια. Και ο τρίτος είναι ο Παστελωτής, είναι ο γνήσιος απόγονος της σχολής Παστέλ που λέγεται Αλέξανδρος Πρίγιοβιτς, ο οποίος μπορεί από το πουθενά και από το τίποτα να φτιάξει γκολ. Το πώς βάζει το σώμα του εκεί, το πώς βάζει το πόδι του, το πέλμα του, όλο, είναι ο μόνος τρόπος για να μπει γκολ. Γι' αυτό όμως είναι ο κορυφαίος επιθετικός που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, ο κορυφαίος επιθετικός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό είναι ο Πρίγιοβιτς και είναι γι' αυτό την έβαλε την μπάλα. Ξεκάθαρα, είναι γκολ σε από αυτά που βάζει συχνά βέβαια ο Σέρβος. Εντάξει, να δούμε τώρα. Τεράστια χαρά για τον κόσμο, γιατί διάβασε τόσα πολλά αυτή τη βδομάδα, γιατί πραγματικά η απέναντι πλευρά, το κατανοούμε, είναι πολύ φυσιολογικό όταν λείπεις τόσο καιρό, θέλεις να δείξεις πράγματα. Όμως, όπως λέμε και στην εκπομπή, το λέω και για τη δική μας ομάδα, η αλαζονία τιμωρείται. Και ειδικά όταν δεν έχει υπόβαθρο, όταν δεν έχεις δείξει πράγματα και σηκώνεις τόσο ψηλά τον Αμανέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο, γιατί έχουμε και φίλους αριανούς, από πολύ κόσμο, λέμε, εντάξει, πολύ ρε παιδί μου, πολύ πρόκληση, πολύ ανακοινώσεις, πολύ αυτό. Και τελικά σήμερα η απάντηση δίνεται έτσι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης ήταν αξιόμαχος, αυτό είναι ξεκάθαρο, πρέπει να το πούμε. Ναι, έγινε ντέρμπι, ήταν καλό ντέρμπι. Αλλά η καλύτερη ομάδα, η πιο ποιοτική, είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, που θα πάει φέτος να πάρει ξανά το πρωτάθλημα Ελλάδος και στα δικαστήρια και στα χαρτιά και παντού. Πιστεύεις και εσύ, Κωστή, ότι το σημερινό διπλό καθιστά τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρα φαβορί πλέον, μετά και την ίδια του Ολυμπιακού? Κανένα πρωτάθλημα, κανένα πρωτάθλημα τελείωσε πριν την 28 Προφανώς, απλά έχει παίξει τα τρία ντέρμπι και τα δύο μάλιστα σε έδρες, εκτός έδρας και τα έχει πάρει και τα δύο, οπότε... Φυσικά. Όμως, όταν η ομάδα, και μάλιστα χωρίς να παίζει το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει, παίρνει αποτελέσματα μέσα σε τέτοιες έδρες, με τέτοιους αντιπάλους, γιατί ο Άρης σήμερα ήθελε πραγματικά να κερδίσει το παιχνίδι. Οι παίχτες, το κόσμος ήθελε, τους έσπρωχνε όλη την εβδομάδα, υπήρχε τρομερή λαχτάρα, τρομερή επιθυμία. Ναι, δείψαμε, παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο μάτς του χρόνου, λέω εγώ. Και περιμένω να δω τον Άρη να παίξει με το ίδιο πάθος και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό μέσα στο Βικελίδης. Αυτό το περιμένουμε, να δούμε το ίδιο πάθος, να τους χειροκροτήσουμε πραγματικά, αν έχουν την ίδια συμπεριφορά αγωνιστική. Λοιπόν, όταν λοιπόν η ομάδα παίζει έτσι, όταν ο ΠΑΟΚ παίζει έτσι, χωρίς να πιάνει το πικ της απόδοσης του και παίρνει τόσο σημαντικά αποτελέσματα και με την ΑΕ και μέσα στο Καραϊσκάκης και μέσα στο Χαριλάου, τότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα αρχίζει να φαίνεται στο βάθος. Αυτό το οποίο έγινε και πέρσι, δηλαδή, αλλά μας οστέρισαν με μια απρόκλητη κλοπή με την αφαίρεση στο βαθμό, με όλο το σκηνικό που στήθηκε και δεν άφησαν να στεφτεί πρωταθλητής αυτός που πραγματικά το άκουσε μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, που το είχε πάρει με τον υδρότα του και με τα γκολ του και με την απόδοσή του. Ναι. Αυτό, από εκεί και πέρα η απουσία του Μαωρίσιο φάνηκε πολύ, φαίνεται σήμερα, πόσο επηρεάζει το κέντρο, δηλαδή είναι ένας τόσο κομβικός παίκτης, είναι τόσο σημαντικός για το balance που λέει η Αλεπού από τη Ρουμανία. It's very important the balance. When Mauricio is missing, now you see the balance is very important. Κάπως έτσι τα λέει. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, είναι σημαντική η νίκη, σε συνδυασμό, όπως είπες Γιώργο, και με την ήττα του Ολυμπιακού στον Όφι, και η ομάδα συνεχίζει. Αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας είναι ότι τελειώνει σήμερα αυτό το match, ότι τώρα μπροστά μας είναι η Βίντι, διότι για να έχει σημασία και για να πιάσει τόπο το σπουδαίο διπλό μέσα στην Πάτε Μπορίσοφ, πρέπει την Πέμπτη να κερδίσουμε τη Βίντι. Ωραία είναι αύριο στα Στέκια, στο Χαβαλέ. Καζούρα αυτή στην πόλη είχε λείψει και αυτό, όντως, παιδιά, το να δίνουμε ραντεβού για να σκοτώσουμε ένα τον άλλον, δηλαδή είναι τόσο λάθος. Είναι τόσο λάθος, νέοι άνθρωποι. Όλοι έχουμε φίλους και αριανούς και αυτό και Ηρακλειδείς και θα γίνει αύριο Χαβαλές. Έτσι θα δεχόμαστε και εμείς την καζούρα αν χάναμε, όπως έχει γίνει άλλες φορές. Στο πλαίσιο όμως του είμαστε
στην ίδια πόλη μεγαλώνουμε όλοι παιδιά, μεγαλώνουμε μαζί με τον γείτονά μας, με τον συνάδελφό μας, με τον φίλο μας κτλ. Αυτό έτσι πρέπει να είναι. Το ότι δεν είναι απλά μια νίκη το καταλαβαίνουν όλοι νομίζω, έτσι. Δηλαδή όπως αν κέρδιζε ο Άρης μας περίμενε μια εβδομάδα εφιαλτική, ήμασταν έτοιμοι. Αλλά εντάξει, ο μεγάλος Αλεξάνδρ, μαεστρικό κουτσάρισμα για μια ακόμα φορά από το Λουτσέσκου, παρότι οι παίκτες σημαντικοί δεν ήταν στην καλύτερη τους κατάσταση, κατάφερε πήρε αυτό το σημαντικό μάτς. Θα ξαναπώ, Πασχαλάκης, Πρίγιοβιτς και ο Άρντα είναι οι τρεις καθοριστικοί παίκτες που σημαίνει, ας πούμε, ότι στέρισε ο Βιερίνη, ξέρω εγώ, δεν πήγε καλά ο Μάτος ή ο Κάνιας που έτρεξε, να πούμε, για άλλους πέντε ο Κακομύρης πάλι. Εντάξει. Ναι. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Το πρωί, έτσι, έτσι, το δικό σου πρωί θα έχουμε πανηγύρι. Πανηγύρι. Έτσι, θέλω έτσι να πω και κάτι άλλο. Εμείς ναι, πρώτοι ασχοληθήκαμε με τα αρχικά και είπαμε ζούμου σου. Ναι, χαιρόμαστε που μας ακολουθούν και άλλοι. Είχε και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ωραία, Κωστή. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στον κρατέ του Λίμπερο. Καληνύχτα. Αυτά λοιπόν και από τον Κωστή Τζατσαρό. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε σχόλιο Στέφανου MVP's, έτσι. Καλησπέρα Στέφανε. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί μέσα. Καλησπέρα από τον MVP, καλησπέρα εδώ από την Τούμπα. Από την μαγευτική Τούμπα. Στην Τούμπα βρίσκεσαι. Τι γίνεται. Βέβαια. Λοιπόν, από την πλευρά του Κώστα Τσαρού θα συμφωνήσουμε με το δεύτερο κομμάτι, ότι όλα είναι μια καζούρα, ότι όλα είναι μέχρι το επιθυμητό της καζούρας. Πειράζουμε ένα στον άλλο μέχρι εκεί που το αντέχει. Σωστά τα είπε το παιδί. Ο φίλος μου και συνάδελφος Κωστής Τσαρός, ο Ζουμουσούς. Και εγώ έχω να τελειώσω. Για τα αρχικά έχεις να σχολιάσει κάτι και εσύ μήπως? Όχι, αυτά είναι χαζομάρες για μένα τα αρχικά. Για τα άλλα, όχι για το Ζουμουσού, για τα αρχικά. Ναι. Τα άλλα τα αρχικά. Αυτά είναι χαζομάρες τώρα. Δεν επιτρέπεται βασικές εφημερίδες της πόλης να γράφουν τέτοια πράγματα με αυτό το νόημα. Για ναι, μένα. Δεν θέλω, αν και είμαι από την πλευρά του Άρη, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι. Ναι, όντως, καλύτερα να μην δώσουμε έκταση αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, είναι αντιεπαγγελματικά. Όχι οπαδικά, αντιεπαγγελματικά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια. Τέλος πάντων, τύπος είσαι, πρες, πώς το λένε. Τέλος πάντων, ναι, αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, αγωνιστικά το κομμάτι. Λοιπόν, ο Άρης έπαιξε μέχρι εκεί που μπορούσε με ένα βασικό λάθος. Φοβήθηκε το μάτς. Φοβήθηκε το μάτς όταν έγινε το 1-0, ήταν δώρο. Ήταν δώρο, μια προσπάθεια, μια τελική, ένα τέλειο τελείωμα από τον πιτσιρικά του Ματέο Γκαρσία από τα αριστερά με το αριστερό πόδι. Έτυχε η μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του Μάτου Σανίδης και να αναπαυτεί στην αριστερή πλευρά του Πασχαλάκη. Στο μάγουλο, όπως λέμε, δίχτυ. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, αν πιάσει η μπάλα δίχτυ μάγουλο, δεν πιάνει κανένας goalkeeper εκεί πέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέχρι το 20 ήταν καλά. Μετά από εκεί πέρα έκατσε πίσω ο Άρης γιατί φοβήθηκε το Μάτσο Ερένα. Κακώς το φοβήθηκε. Ξεκίνησε με 4-4-2 στην ευθεία με γυναίκες δικινή. Εσύ συμφωνείς με τον Ζάχο ότι εκεί επηρέασε πολύ η απώλεια του Βέλεθ, η αναγκαστική αλλαγή, ώστε να πιστοφορήσει ο Άρης? Όχι, δεν είναι αναγκαστική αλλαγή. Η αλλαγή, ξέρεις τι γίνεται, ότι χάρης μια αλλαγή τόσο πολύ νωρίς, που μετά στο 60-70 θα τη χρειαστείς για λόγους ενέργειας. Εκεί χάνεις. Για μένα ο Σόουζα είναι καλός παίχτης. Δεν έχω θέμα εκεί πέρα με τον Σόουζα. Μια χαρά, γρήγορος, ταχύς, στόπερ είναι. Αλλά απλώς δεν είναι να γυρνάς την μπάλα συνέχεια πίσω στο τερματοφύλακα. Δηλαδή φοβάσαι, φύγε ευθύνη από πάνω μου. Πέρανε οι παίκτες του Άρη την μπάλα και λέγανε φύγε ευθύνη από πάνω μου. Σπαθούσαν να βρουν ένα Μπρούνο Γκάμα, ένα Ματέο Γκαρσία για να οργανώσει το παιχνίδι. Εκεί φαίνεται ότι χρειάζεται ο Μαρτίνες, το δεκάρι. Εκεί φαίνεται ότι χρειάζεται το οποίο κακός που δεν μπήκε. Για μένα εκεί τώρα εντάξει, ό,τι έγινε το πέναλτι, καλός κακός έγινε, ήταν πέναλτι καθαρότατο αφού ο Τζανακάκης ακούμπησε η μπάλα στο χέρι του, δεν ήθελε φυσικά αυτός, αλλά όταν πάει η μπάλα εκεί είναι καθαρό πέναλτι και το δίνει. Δεν τίθεται καμία αμφιβολία να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, μα άλλωστε ούτε ο ίδιος, άμα δεις το replay που τον πιάνει η κάμερα, τα βάζει με τον εαυτό του. Βεβαίως, είναι καθαρό, ναι, λέει και βρίζει τον εαυτό του στην ναι, ουσία ναι, ναι, που έτσι έγινε, ήταν τύχη ρε παιδί μου, δεν ήθελε άνθρωπος, θα κάνει το έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα, σου είπα, μέχρι να τέλειωσε δεύτερο ημιχρόνου, από το 20 μέχρι το 45 δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν μπόρεσε να παίξει γιατί το φοβήθηκε. Απλώς έκανε λάθος, στήθηκε πίσω λάθος. Δηλαδή τι εννοώ, στήθηκε πίσω από το κέντρο λάθος. Έκανε άμυνα. Έπρεπε να κάνει 5 με 10 μέτρα πάνω από τη σέντρα άμυνα. Δηλαδή όχι να πιέζει, να περιμένει εκεί. Ναι. Έμεινε πολύ πίσω, το φοβήθηκε, αλλά κακώς το φοβήθηκε. Ίσως και οι παίχτες μόνοι τους το φοβηθήκαν και πήγανε πιο πίσω. Δεν πιστεύω Ερέρα να δώσει τέτοια εντολή δηλαδή τόσο πίσω. Γιατί αν είδες λοιπόν ότι αν είμαστε λίγο πιο πάνω, 2-3 κοντρίτες που βγήκανε,
Αν είμαστε λίγα μέτρα πιο πάνω, μπορεί να γινόταν και η αντεπίθεση πιο εύκολα και το, να τελειώνει τον γκολ πιο εύκολα με τρεις παλιές. Ναι. Από εκεί και πέρα. Εσένα σου μένει αυτό το αν της φάσης του πέναλτι, το αν έμπαινε το πέναλτι, τι θα βλέπουμε διαφορετικό εκεί. Όχι, το αν φυσικά με γινόταν 2-1 θα βλέπουμε και άλλα πράγματα. Αλλιώς θα ανοιχτόταν βαριγό τον Άρης, πιο πολύ χώρο θα είχε εντωμεταξύ. Θα ανέβαιναν τα στόπερ του ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Ο Βαρέλα είναι πιο αργός, έπρεπε να ανεβεί αναγκαστικά επάνω. Θα είχαμε πιο γρήγορες αντιπιθέσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, στο αν το πέναλτι δεν θα μείνω εγώ, διότι είναι ποιοτικά ο σέντερφορ με σέντερφορ. Εγώ δεν έχω καλό σέντερφορ, το είχα πει από την αρχή. Καταλαβες, έχω πρόβλημα στο θέμα φορ. Στο θέμα 9 έχω πρόβλημα, έχω ένα μέτριο φορ. Δεν είπα ότι είναι ούτε καλός ούτε κακός, είναι μέτριος. Και κάποιο πέναλτι θα του χάσει, μέχρι τώρα τα έβαλε όλα. Επέλεξε να το ρίξει πάλι κέντρο και βρήκε με τα πόδια το Πασχαλάκης. Είπαμε, την μπάλα είναι θέμα τύχης, πρέπει να παίξει και η τύχη μέσα. Και η τύχη ήταν να αποκρούσει ο Πασχαλάκης, όπως και ο Κουεστάνδης, το σουτ του Πέλκα στην επαναφορά πήγε στα πόδια. Στο πρώτο ημίχρονο, το θυμάσαι αυτό. Μια τέταρτη παλιά που είχε βγει, μια απόκρουση του Κουέστα στην αριστερή πλευρά, πήγε η μπάλα, την επαναφορά πάνω στον Πέλκα και το έστειλε πάνω στον Κουέστα. Ακούγομαι? Ναι, ακούγεσαι κανονικά. Α, ωραία, εντάξει, λέω μήπως καμιά παρεμβολή κανένα. Όχι, πολύ ωραία, πολύ. Όπως είναι θέμα τύχης, όπως είχα πει, και ο Πέλκας μπορούσε κάλλιστα να κάνει εκεί το γκολ και να είχαμε άλλα κάλλιστα ιστορίες στον πρώτο ημίχρονο. Ναι. Από εκεί και πέρα το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μια χαρά έπαιξε η ομάδα, δεν ήταν θέμα, ας πούμε, δυναμικότητος, έχουμε θέμα στο φορ και από εκεί και πέρα είναι θέμα διαφοράς δυναμικής στον Σέντερ Φόρο Πρίγιοβιτς, όπως διαφορετικά. Η ποιότητα, οπότε πιστεύεις έκανε διαφορά, έτσι έκρινε το τέρμι. Η ποιότητα στο Σέντερ Φόρο. Στα υπόλοιπα ήταν εισάξιος η ομάδα και δεν πιστεύω να υπήρχε θέμα. Ειδικά στα χάφη εγώ ήμουν πιο καλός, απλά δεν τα εκμεταλλευτήκαμε, φοβηθήκαμε. Με μπάσα σιώπη και ματίγια που μπήκε μετά, ένα της αυτών Κανίας και Βέρμπουμ που είναι αργός για μένα, για το πάω, είναι αργός χάφ. Ναι, μπορείς να το εκμεταλλευτεί ο Άρης και να κάνει μεγαλύτερες ζημιές, απλώς δεν το πίστεψε. Αυτό περί ανάλυσης ποδοσφαίρου. Τώρα δεν θα καταλήξω στο 4-4-2 αν θα ήταν ή θα ήταν. Εγώ από πλευρά Άρης θα έφτιαχνα να ήμουν προπονητής στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά όταν χάθηκε το πέναλτι. Συγγνώμη κιόλα, ναι. Το μόνο που θα έκανα ήταν να βάλω στη θέση 10 τον Μαρτίνες, να βγάλω φυσικά τον Γιουνές και να αφήσω φόρτο την κοινή, να έχω μια τετράδα πιο γρήγορη. Δηλαδή να παίξουμε Ματέο Γκαρσία από αριστερά, δεξιά τον Μπρούνο Γκάμα, σέντερφορ την κοινή και από πίσω τον Μαρτίνες 10. Και θα ήμουν πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο αποτελεσματικός, πιστεύω. Αντί να, ας πούμε, να βγάλω Γιουνές και να βάλω ένα Ζλίδι. Τεχνικά και οργανωτικά με σύστημα και τακτική. Ναι, οπότε άλλο τίποτα. Στο Μαρτίνες, εσύ εκεί επιμένεις για τον Μαρτίνες, έτσι ότι έπρεπε. Ναι, έχω θέμα οργανωτικό. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός χαφ ο Μαρτίνες στη θέση 10, πολύ οργανωτικός, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, σηκώνει κεφάλι, βλέπει γήπεδο και θα ήμουν πολύ καλύτερος, πιστεύω. Απλώς δεν ξέρω γιατί του φοβήθηκε το μάτσο ο Ερέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παιχτικά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ, Στέφανε. Καλή σου συνέχεια. Έχουμε αρκετό κόσμο να μιλήσει, γι' αυτό να τους προλάβουμε όλους. Εντάξει, αγόρι μου, αύριο 6-8 έχω εγώ με τον Μπατμανίδη. Έτσι, θα τα πείτε και πιο αναλυτικά εκεί. Εννοείται. Ωραία, καλό σου βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ωραία, πάμε σε Κώστα Παπαδομανολάκη τώρα να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Ωραίο ματσάκι ήταν, εμένα μ' άρεσε ποδοσφαιρικά. Είχε ρυθμό. Είχε ρυθμό, ιδίως άμα ήσουν ουδέτερος φίλαθλος, δεν ήσουν ούτε πάω κουτάρης, νομίζω ότι θα το γούσταρες αυτό το παιχνίδι να το δεις. Είναι από τα παιχνίδια που σπανίζουν στη Super League, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, εγώ παρατηρώ ότι ο Άρης έχει θέμα στα τελευταία 20 λεπτά των ημιχρόνων του. Και στα δύο, και στο πρώτο και στο δεύτερο. Θέλεις να πεις έλλειψη αντοχής, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως και στα δύο 20 λεπτά, και το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο, ο Άρης έχει κάτσει, έχει πέσει αγωνιστικά. Από την άλλη, οι αλλαγές του ΠΑΟΚ και ο Άρντα έδωσε έναν άλλο ρυθμό. Αν και στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο που μπήκε, εμένα με τρόμαξε ο Άρντα, να σου πω την αλήθεια. Μου έδειξε έναν παίχτη ο οποίος δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό και είναι λογικό. Απέχει πάρα πολύ καιρό από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδος. Έβγαλε και μια νευρικότητα εκεί με την κάρτα και, να σου πω την αλήθεια, φοβόμουν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα τελειώσει το παιχνίδι με 11 παίχτες. Είχε ακόμα και ο Πρίγιοβιτς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που κάνει ένα ψηλοσπρόξιμο σε ένα μπακ του Άρη, εκεί φοβήθηκα.
Έτσι, είχε κάρτα εκεί, σίγουρα το έχει ξεχάσει ότι έχει κάρτα και κάνει αυτή την απερισκεψία που δεν είναι εννοείται δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά φλερτάρει πάρα πολύ έντονα. Και γενικά ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια άλλαξε ο σχεδιασμός του γιατί έφαγε γκολ στο πρώτο δίλεπτο. Έτσι, και είναι λογικό αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως έβγαλε αντίδραση. Παρ' όλα αυτά ανταπεξέλθε, έπαιξε το παιχνίδι του. Εμένα μ' άρεσε και ο Ζαμπά. Μ' άρεσε, εντάξει, ο Πρίγιοβιτς δεν φάνηκε, αλλά πλέον έχουμε συνηθίσει ότι ο Πρίγιοβιτς και να μην φανεί ούτε δευτερόλεπτο στο παιχνίδι εκεί που είναι να φανεί. Του αρκεί η φάση. Του αρκεί, ναι. Πλέον δεν. Στην αρχή θυμάμαι πριν από κάνα χρόνο υπήρχε η γκρίνια ότι δεν κάνει, δεν μπαίνει στις φάσεις, δεν πιέζει, δεν συμμετέχει. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει καταλάβει ότι αυτό είναι το στυλ του. Έχει ο ΠΑΟΚ παίχτες από πίσω να δημιουργήσουν τις φάσεις ούτως ώστε να τις εκμεταλλευτεί ο Πρίγιοβιτς. Εμένα αυτό το γκολ, ιδίως το δεύτερο, μου θυμίζει και τα δύο γκολ που έβαλε με την ΑΕΚ. Είναι σχεδόν η ίδια κίνηση. Ένα τριγωνάκι, η μπάλα να βγει δεξιά και να βγάλει τη σέντρα όποιος βρεθεί εκεί, είτε είναι ο Καντουρί, είτε είναι ο Μάτος, είτε είναι ο Ζαμπά, και να χωθεί λοιπόν πρώτος να κάνει τη σεντερφορήσια κίνηση που λέμε, να μπει, να βάλει μπροστά το σώμα του και να κάνει αυτό το τσιμπηματάκι. Αυτά τα έχει ο Πρίγιοβιτς. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Άρης, νομίζω, εντοπίζω εγώ αυτά τα προβλήματα, ότι δεν έχει καλά τελειώματα ημιχρόνων. Και εννοείται ότι είναι καθοριστικό σημείο ο τραυματισμός του ενός από τον δύο στόπερ του Άρη. Εκεί λίγο χαλάει η χημεία της άμυνας. Ναι, του Βέλεθ. Εκεί χαλάει η χημεία της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ το βλέπει αυτό και πιέζει στις πρώτες μπάλες. Πιέζει στην πρώτη πάσα από το τέρμα στα μπακ. Με τον Μπέλκα κυρίως, ναι, που το κάνει γενικώς αυτό. Γίνονται πάρα πολλά λάθη. Γίνονται εκεί πολλά λάθη. Δηλαδή φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν τελείωσε τίποτα, δεν κερδίθηκε τίποτα, έτσι. Μιλάω και για έχει, δύο πλευρές τώρα. Έχει πολύ δρόμο, αλλά παίρνει πάω και ένα προβάδισμα τώρα στην κορυφή μετά γιατί είναι του Ολυμπιακού σήμερα. Έτσι. Ανέλπιστη ήταν και του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Είναι, το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, δεν είναι 100 μέτρα. Αυτό να θυμόμαστε όλοι, και οι ιτημένοι και οι κερδισμένοι. Σαφώς. Για τα πέναλτι δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, για μένα, εντάξει, το χέρι είναι χέρι, είναι ένας κανονισμός του ποδοσφαίρου. Ότι όταν η μπάλα βρίσκει στο χέρι και δεν το έχεις κολλημένο στο σώμα σου και ανακόπτεις την πορεία της μπάλας, είναι πέναλτι. Έτσι. Είναι μια κακή στιγμή για οποιονδήποτε αμυντικό το παθαίνει αυτό. Το πέναλτι που κερδίζει ο Άρης για μένα είναι ελαφρώς τραβηγμένο, υπερβολικό. Ναι. Βεβαίως προηγείται πιο πέναλτι. Είναι το κράτημα του Βαρέλα στον Γιουνές, νομίζω. Στον Τεγκινή. Ίσως είναι και επηρεάστηκε από εκεί ο τόλος. Μπράβο, και μετά από 5 δευτερόλεπτα δίνει αυτό το πέναλτι, σαν να νιώθει τύψεις εκείνα τα 5 δευτερόλεπτα. Ο Μάτος εκεί σμπρώχνει τον Τεγκινή να διορθώσουμε. Μπράβο, σωστά, μπράβο, ο Χρήστος Κώσης με διορθώνει. Ναι, σωστά. Αυτά εν ολίγης, παιδιά. Ωραία. Εντάξει, ένα ντέρμπι ήταν, μ' άρεσε το παιχνίδι, δεν έγινε τίποτα, όλα καλά. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι που νομίζω θα το θυμόμαστε για τις πολλές φάσεις που μας κράτησε έτσι, σε γρήγορση όλο το 90 λεπτό. Πράγματι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω Κώστα, καλή σου συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, κλείνουμε με τον πρώτο κύκλο των σχολείων για το Derby Άρης ΠΑΟΚ. Θα συνεχιστεί φυσικά μαζί με τις δικές γραμμές αμέσως μετά το break στο οποίο θα πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή Post Game για όλο το Post Game του Derby Άρης ΠΑΟΚ που είχε μεγάλο νικητή το δικέφαλο του Βορρά με 2-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τη μία για ό,τι υπάρχει. Από το post-game του Derby. Ακούσαμε το ρεπορτάζ, ακούσαμε σχόλια, αναλύσεις και θα συνεχίσουμε έτσι, σε αυτό το ρυθμό. Θα ακούσουμε σχόλια και από τους συντελεστές του Λίμπερο στη συνέχεια. Έχουμε ακόμη να πούμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε. Θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές για όποιον από εσάς θελήσει να σχολιάσει, να πει πώς είδε τη νίκη της ομάδας του, είτε για τους φίλους του ΠΑΟΚ, είτε την ήττα της ομάδας του για τους φίλους του Άρη. Να ακούσουμε γενικότερα τις απόψεις, να κάνουμε κουβεντούλα για το μεγάλο Derby της Θεσσαλονίκης. Που έληξε με νικητή τον ΠΑΟΚ με 2-1. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-287-888 για να τα πούμε εδώ παρέα στον αέρα του Λίμπερο. Και στο ενδιάμεσο θα έχουμε φυσικά και τα σχόλια από τους ρεπόρτερ των δύο ομάδων. Θυμίζω νωρίτερα, ο Όφη νίκησε τον Ολυμπιακό στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την 7η αγωνιστική της Super League. 1-0 η κριτική επικράτησαν των Ερυθρολεύκων στο Γεντί Κουλέ. Αποτέλεσμα που ίσως και να φέρει αναστάτωση στους Ερυθρολεύκους. Αυτή να θυμίσουμε ότι ήταν η πρώτη νίκη του Όφη στο πρωτάθλημα. Ο οποίος
ξέφυγε από τους δύο βαθμούς, με δύο ισοπαλίες είχε μέχρι στιγμής τα πρώτα 6 μάτς, πήγε στους 5, ο Ολυμπιακός μένει στους 13 και βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση. Να δούμε τη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ έχει 19 βαθμούς, έχοντας το απόλυτο 7 στα 7 μετά και την σημερινή νίκη του στην έδρα του Άρη. Θυμίζω έχει 19 και όχι 21, διότι έχει ξεκινήσει με την ποινή του μείον 2 από πέρσι. Στους 16 βαθμούς ο Ατρόμητος, ο οποίος αύριο στις 7 υποδέχεται στο Περιστέρι τον Αστέρα Τρίπολης, στο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που θα κλείσει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League. 16 λοιπόν ο Ατρόμητος, 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα κερδίσει αύριο και θα τον πιάσει πάλι στους 19 να συγκατοικήσουν στην κορυφή. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η ΑΕΚ σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, από 13 βαθμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Στους 19, ο Παναθηναϊκός στους 13, έχει ξεκινήσει και αυτός με την ποινή του μείον 6. Ο Άρης είναι στους 12 βαθμούς. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο της Ελένης Μπούντου για το ντέρμπι, τη νίκη αυτή του ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είδες εσύ το παιχνίδι? Καταρχήν από ρεπορτάζ έχουμε... έχουμε τελειώσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αξίζει να δούμε. Εκείνο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, έτσι είναι στα πολλά μηνύματα, στην καταιγίδα μηνυμάτων θα έλεγα εγώ των παικτών του ΠΑΟΚ. Έχει πολύ ωραίο μήνυμα από τον Κρέσπο, ο οποίος απόλαυσε την ησυχία που βρήκε, που συνάντησε στο γήπεδο εκεί στο 90. Όταν και λίγα λεπτά νωρίτερα είχε μπει το δεύτερο γκολ του Πρίγιοβιτς. Έχει βεβαίως αποθέωση των παικτών του ΠΑΟΚ για τον βομβιστή, όπως τον ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελ Καντουρί τον Πρίγιοβιτς. Και βεβαίως πολλά μηνύματα που μιλούν για ασπρόμαυρη Θεσσαλονίκη και από τον Ελ Καντουρί και από τον Ζαμπά. Έτσι ιδιαίτερα εκδηλωτικοί οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το τέλος του αγώνα, μετά το τέλος του διπλού στο Γκλάντης Βικελίδης και με πολλά μηνύματα μέσα από το Instagram. Πολλά μηνύματα και από τον Γιώργο Σαββίδη. Το πανηγύρισαν δηλαδή στα social media, έτσι, το χάρηκαν. Το χάρηκαν, έτσι ακριβώς. Σίγουρα υπάρχει και ένα ξεχωριστό μήνυμα του Γιώργη Σαββίδη, ο οποίος θα είναι συνεπής στο στοίχημα που έβαλε με τους παίκτες του. Θυμίζω ότι μεσοβδόματα και συγκεκριμένα την Τετάρτη, όταν και οι ηττημένοι της προπόνησης έπειλαν τα αυτοκίνητα των νικητών, ο Γιώργος Σαββίδης έβαλε το δικό του στοίχημα με τους παίκτες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν κερδίσετε την Κυριακή θα σας κλείνω εγώ τα αυτοκίνητα, και σήμερα έτσι μετά το τέλος του αγώνα με ένα πιο κρύο εντός εισαγωγικών μυαλό θυμήθηκε ότι έχει να πλύνει και 11 αυτοκίνητα, εγώ θα προσθέσω και τα 3 των αλλαγών. Έτσι, υπάρχει και ένα μήνυμα του Βιερίνια στον Κόκκι, ο Κόκκι ο οποίος είχε κάνει την αρχή στέλνοντας μηνύματα σε Πρίγκεβιτς και Βιερίνια, και φυσικά ο Πορτογάλος δεν το ξέχασε και απάντησε μέσω Instagram στέλνοντας φυλάκια στον πρώην Άσο του Άρη. Κοίταξε, για να μιλήσουμε και να τα λέμε όλα, είναι τα ωραία αυτά, είναι τα πιπεράτα. Έτσι, σε λογικά πλαίσια, αν δεν ξεφεύγει η καζούρα, έχει το χαβαλέτσι, είναι ωραία. Αρκεί να μην ξεφεύγουμε. Έτσι ακριβώς, αρκεί να μην ξεφεύγει και να υπάρχει ένα τέτοιο πείραγμα ή αν θέλεις μια τέτοια καζούρα μέσω Instagram για το τι χρώμα έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης και βεβαίως ο ένας να σηκώνει το γάντι που πετάει ο άλλος. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, εγώ θα σταθώ σε στιγμές και σε πρόσωπα, γιατί νομίζω ότι το γκολ, το πολύ γρήγορο γκολ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος ήταν το γρηγορότερο γκολ που έχει μπει σε παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη στην ιστορία των δύο, ναι, μονομάχων. Ήταν το πιο γρήγορο. Διαφωνεί κάποιος εδώ? Όχι, δεν ήταν όχι. Το πιο γρήγορο γκολ. Ήταν το πιο γρήγορο. Σύμφωνα με σελίδα στατιστικών, ήταν το πιο γρήγορο που έχει μπει ποτέ σε Άρης ΠΑΟΚ. Υπέρ του Άρη. Νομίζω ότι το πολύ γρήγορο γκολ του Ματέο Γκαρσία ήταν μια στιγμή κλάσης, η αλήθεια είναι, αυτή του ποδοσφαιριστή του Άρη. Άλλαξε τις ισορροπίες και άλλαξε και την τακτική προσέγγιση των δύο προπονητών, γιατί θεωρώ και εκτιμώ ότι θα βλέπαμε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη προσοχή από τις δύο ομάδες και κυρίως από τον ΠΑΟΚ για τα μετόπισθεν, και αργότερα με πολύ προσοχή θα προσπαθούσαν να βρουν καινούς φόρους και να διασπάσουν οι δύο προπονητές τις αντίπαλες άμυνες, αλλά από τη στιγμή που μπήκε έτσι το πολύ γρήγορο γκολ, καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα έπρεπε να προσαρμόσουν τα πλάνα τους και να δούμε αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι, με πολύ πάθος, με πολύ ένταση, με κατέρωθεν χαμένες ευκαιρίες. Για μένα και οι δύο τερματοφύλακες είναι στους διακριθέντες του παιχνιδιού, τόσο ο Κουέστα όσο και ο Πασχαλάκης.
Μάλιστα, αν θέλεις να κάνω και μία σύγκριση των δύο τερματοφυλάκων, αν ο Πασχαλάκης δεν είχε αυτή την κομβική επέμβαση, την κομβική απόκρουση στο πέναλτι του Γιουνές, ενδεχομένως ο Κουέστα να ανήκε στον MVP, να ήταν μάλλον ο MVP της αναμέτρησης. Είναι τρομερή η διπλή επέμβαση που κάνει εκεί στο 27, ακριβώς, σε πρίγκιπ της Κεπέλκα. Αυτό ακριβώς. Με τον Άρη να προηγείται, νομίζω ότι ο Ισπανός Πορτιέρε, γιατί είχε και τους προβλήματα τραυματισμού, αν δεν κάνω λάθος, κάνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση, μια διπλή επέμβαση στον Μπρίγιοβιτ και στον Πέλκο, ο οποίος παίρνει το rebound και πάλι όμως δεν μπορεί να κερδίσει τον τερματοφύλακα του Άρη. Και κάπου εκεί έρχεται βεβαίως το πέναλτι, το οποίο νίκησε τον Κουέστα, ένα πέναλτι από τον Πρίγιοβιτς, το οποίο άλλαξε και τις ισορροπίες. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος δεν είχε φανεί, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ μέχρι εκείνο το σημείο, και θα σου πω και εγώ ότι και στο δεύτερο ημίχρονο δεν τον είδαμε πάρα πολύ να φαίνεται, αλλά αυτή είναι η κλάση ενός σπουδαίου επιθετικού, να μπορεί να εκμεταλλεύεται στιγμές και να τις μετουσιώνει σε γκολ, να βρίσκεται εκεί που πρέπει και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, και αυτό το είδαμε κυρίως στο δεύτερο γκολ, έτσι, από τον Πρίγιοβιτς, που δέχτηκε αυτή την πολύ ωραία σέντρα του Ελ Καντουρί. Θα ανοίξω παρένθεση και για τον Ελ Καντουρί μετά. Με τον Πρίγιοβιτς να την εκμεταλλεύεται πολύ σωστά και να θέλει την μπάλα στα δίκια. Ένας Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι κομβικός ο σέρβος, έτσι. Ήταν και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, είναι και σε ένα ακόμη ντέρμπι. Και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ δεν ήταν πάρα πολύ κινητικός, αν και σήμερα στο παιχνίδι τον είδα πολλές φορές εκτός περιοχής, εκτός από το κουτί, θα λέγαμε, γυρνώντας πίσω να μαζέψει μπάλα, να βοηθήσει. Νομίζω ότι η Ελένη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, δεν του πηγαίνουν τόσο πολύ αυτού του είδους τα παιχνίδια. Τα εκτός έδρας που ο ΠΑΟΚ δίνει περισσότερο χώρο στους αντιπάλους και πιέζει ψηλά, με τον Μπέλκα κυρίως, σε αυτό το ρόλο του δεύτερου επιθετικού που το χρησιμοποιεί. Δεν του πηγαίνουν τόσο πολύ του Πρίγιοβιτς, αλλά βρίσκει τις φάσεις για να κάνει τον γκολ. Δεν μπορείς να τον ακυρώσεις έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, όπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που από το χώρο της μεσαίας γραμμής βλέπει, αντιλαμβάνεται το λάθος, την πάει την μπάλα, κάνει σπριντ, μάλλον τρέχει όσο είναι να τρέξει, και τελειώνει έτσι όπως τελειώνει υποδειγματικά τη φάση. Σίγουρα όλα αυτά είναι δείγματα της κλάσης ενός μεγάλου επιθετικού. Και ο Πρίγιοβιτς σίγουρα μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες, ενδεχομένως εκτός περιοχής, σε θέματα συνεργασίας, αν θέλεις, με άλλους μεσοεπιθετικούς, αλλά έχει το δολοφονικό ένστικτο μέσα του, και όπως ανέφερε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο report του αγώνα, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σου παίρνουν παιχνίδια, και ο Πρίγιοβιτς σίγουρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, ότι μπορεί να σου πάρει παιχνίδια, μπορεί να σου πάρει αποτελέσματα, μπορεί να σου καθαρίσει το παιχνίδι. Σήμερα μαζί με τον Πρίγιοβιτς εγώ θα βάλω και το Πασχαλάκι. Έτσι. Ναι, γιατί, και αυτός κομβικός βέβαια, και με την απόκριση στο πέναλτι, αλλά και νωρίτερα με την απόκριση που κάνει στο πλασέ του Ντιγκινί στο 49. Πάλι με τα πόδια. Ναι. Ο Ντιγκινί, και αυτός είναι από ωραίος μοιραίος, γιατί έχει τρεις φάσεις που εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του, βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, δύο τέτα-τέτ, τρία αν δεν κάνω λάθος, με τον Πασχαλάκη. Στα δύο Πασχαλάκης του είπε όχι. Το ένα το έβγαλε σε κόρνερ και το άλλο το είχαμε μια εντυπωσιακή επέμβαση από τον Έλληνα Πορτιέρε. Και το άλλο νομίζω ήταν ένα κακό τελείωμα από τον Γάλλο, που δεν είδε τον Μπρούνο Γκάμα να ανεβαίνει και να τελειώνει την φάση ενδεχομένως με καλύτερες συνθήκες, καλύτερες προοπτικές από ότι ο ίδιος. Λέγαμε όμως για τον Πασχαλάκη, ο οποίος ανήκει για μένα μαζί με τον Πρίγιοβιτς στους διακριθέντες του αποψινού ΠΑΟΚ, του σημερινού ΠΑΟΚ, γιατί σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει κεφάλι, που ο Άρης θα μπορούσε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Και να δούμε άλλο ντέρμπι συνέχεια. Ενδεχομένως και να δούμε άλλο παιχνίδι στην εξέλιξή του. Είναι κομβικός, κάνει την απόκρουση του παιχνιδιού. Ένας υπτάμενος Πασχαλάκης διώχνει με τα πόδια και βεβαίως κρατάει το 1-1. Και βλέπουμε μετά ένα παιχνίδι πολύ όμορφο, με την μπάλα πάνω κάτω, και βεβαίως εκεί κάπου μιλάει το βάθος του πάγκου, αν θέλεις, από τον ΠΑΟΚ, γιατί μπαίνει μέσα ο Ελ Καντουρί, συνεργάζεται πολύ ωραία με τον Ουάρντα και βγάζει αυτή την πολύ ωραία σέντρα, την οποία τελειώνει υποδειγματικά ο Πρίγιοβιτς, και κάπου εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Το ντέρμπι σήμερα ήταν στιγμές, το ντέρμπι σήμερα ήταν πρόσωπα, και νομίζω ότι του ΠΑΟΚ, αν θέλεις, δούλεψαν καλύτερα. Μιλάμε για ένα γκολ κλάσης από τον Ματέο Γκαρσία, και μιλάμε για ένα γκολ και ένα υποδειγματικό τελείωμα, μια προβολή από τον Πρίγιοβιτς, και σίγουρα δύο πάρα πολύ καλούς,
και ποιοτικούς τερματοφύλακες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει για τις ομάδες τους. Ναι, όντως. Από εκεί και πέρα τώρα, Ελένη, ο ΠΑΟΚ έχει συνέχεια στην Ευρώπη την Πέμπτη με τη Βίντη. Έχει Παναθηναϊκό μετά, ατρόμητο στο πρωτάθλημα, έχει δύσκολα παιχνίδια. Έχει, αλλά να σου πω την αλήθεια, όσο προχωράς και όσο κερδίζεις και όσο κερδίζεις και σε μέρες που ενδεχομένως δεν είσαι στο επιθυμητό επίπεδο, στην επιθυμητή κατάσταση, είναι σίγουρο ότι όλα αυτά λειτουργούν υπέρ σου, κερδίζεις και ηρεμία, κερδίζεις και ψυχολογία και μπορείς να ετοιμάσεις και να προετοιμαστείς μάλλον για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σίγουρα η Μπάτε δεν είναι στην κατάλληλη, σε πολύ καλή κατάσταση μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η Μπάτε θέλει να παίξει τις πιθανότητες που έχει στον όμιλό της, θέλει να έρθει για ένα καλό αποτέλεσμα την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας, και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ μπαίνει και αυτό σε μια σειρά παιχνιδιών, σημαντικών παιχνιδιών, πέρασε με πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό με τον Άρη, αλλά ακολουθεί και αυτό με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι μεν, έχει πιτσιρίκια, θα λέγαμε, μια ομάδα που δημιουργήθηκε και φέτος το καλοκαίρι, αλλά όπως βλέπουμε έχει ξεκινήσει κάτι παραπάνω από ιδανικά την σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα, έτσι. Βρίσκεται, αν δεν έχει την αφαίρεση βαθμών, βρίσκεται και αυτή πολύ ψηλά στην βαθμολογία και σίγουρα είναι ένα μάτι το οποίο απαιτεί προσοχή, απαιτεί και συγκέντρωση και σε διάστημα μόλις 4 ημερών από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι, για να μην ξεχνάμε και τα συνεχόμενα παιχνίδια, την κούραση αν θέλεις, όχι τόσο σωματική αλλά ψυχολογική, που υπάρχει σε μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών σε Ευρώπη και Ελλάδα. Έτσι, πάντως ο ΠΑΟΚ κρατάει το ότι είναι στο συν 6 απόψε το βράδυ από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και νομίζω αυτό λέει πολλά. Ήταν μια ωραία Κυριακή και μετά το αποτέλεσμα στο Γεντίκου, λέει η αλήθεια, είναι Γιώργο. Έτσι. Ναι, βοήθησε έτσι, και όπως, αυτό τον Δικέφαλο. Και το αποτέλεσμα στο Κλεάνθης Βικέ. Είπα μπάτε, έτσι, είπα μπάτε. Προηγουμένως βίντεο εννοούσα, παιδιά. Ναι, δεν πειράζει, ναι, εντάξει. Μου στείλαν μηνύματα κατευθείαν. Η μπάτε μας τέλειωσε, έτσι, μετά το επιβλητικό διπλό στην Λευκορωσία. Έχουμε βίντεο εντός και μετά εκτός έδρας, ναι, με την συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, τι έλεγαμε. Εν τω μεταξύ, τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα ο Τρέγιας, ο Τάσος με ρωτάει αν έχει υπάρξει κάποιο ρεπορτάζ για το πανό το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Αν έχουμε ρεπορτάζ για το τι έγραφε, ναι, στην αρχή του αγώνα, ναι, στη Ρατρία. Ναι. Γιατί ακούσαμε από την κρατική τηλεόραση στην αρχή του παιχνιδιού ότι υπήρχαν έντονα παράπονα από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από τον Παντελή Κωνσταντινίδη για ένα πανό το οποίο αναρτήθηκε στις κερκίδες του γηπέδου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα υβριστικό, προσβλητικό πανό. Τουλάχιστον αυτό εισέπραξαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Υπήρχε ένα τέτ-α-τέτ βάσει των πληροφοριών, έτσι, από την πλευρά του ΠΑΟΚ ανάμεσα στον Γιώργο Σαββίδη και τον Θόδωρο Καρυπίδη για το συγκεκριμένο πανό, γιατί όπως ανέφερε προηγουμένως ήταν προσβλητικό, θεωρήθηκε τουλάχιστον προσβλητικό, με τον ισχυρό άνδρα του Άρη να απαντάει πως δεν είναι ευθύνη της ΠΑΕ Άρη στο συγκεκριμένο πανό. Σίγουρα πολλά παράπονα από τον ΠΑΟΚ για το εν λόγω πανό, κάτι το οποίο μάλλον δεν πέρασε παρατήρητο τουλάχιστον από τους έχοντες την ευθύνη του παιχνιδιού, και αναφέρομαι βεβαίως στους παρατηρητές του αγώνα οι οποίοι το σημείωσαν. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, πάντως δεν υπήρξε κάποιο άλλο, έτσι, παρατράγω. Όλα κύλησαν ομαλά, έτσι, και ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχει παράπονα η πλευρά του, η πλευρά της φιλοξενίας. Όχι, δεν υπάρχουν, τουλάχιστον δεν έχει βγει κάτι για την ώρα από την πλευρά του ΠΑΟΚ όσον αφορά τα παράπονα. Ένα ευχαριστώ του Άρντε να σημειώσουμε στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη πάνω σε αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως, γιατί ο Άρντε είναι αυτός ο οποίος χρεώθηκε το πέναλτι. Έτσι, από και είναι τρομερός ο πανηγυρισμός του με την απόκρουση. Είναι κάτι σαν λύτρωση η αλήθεια, ναι, για τον Άρντε, γιατί προηγήθηκε ένα διάστημα όχι πολύ εύκολο για τον ίδιο. Επανήλθε στην αγωνιστική δράση με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν θα ήθελα να είναι ο Μοιραίος σε καμία περίπτωση. Αυτό ακριβώς. Ο Μοιραίος νομίζω ότι σήμερα είναι ο Χαμζά Γιουνές, αν θέλεις, έτσι, σε σύνολο του παιχνιδιού. Είχε 2 στις 2 εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Στην τρίτη την πάτησε ένας Γιουνές. Μάλλον ένας Άρης ο οποίος περίμενε σίγουρα πολλά περισσότερα από τον συγκεκριμένο επιθετικό, έτσι. Και ο Γιουνές, ο οποίος θα σου πω αμέσως το ποσοστό του στα πέναλτι. 2 στα 2 έχει φέτος. Ναι, είχε φέτος 2 στα 2. Συνολικά στην καριέρα του κάπου το πήρε το μάτι μου. Έχει χτυπήσει σε 12 πέναλτι έχει σκοράρει. Και έχει χάσει το σημερινό και άλλο ένα μόνο. Το είχε αποκρούσει ο Χουάντερσον σε ο Καφτατζόγλου σε εμάς με τον Ηρακλή το 2017, το άλλο που έχασε.
Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ναι, έτσι, έτσι είναι η μπάλα. Εντάξει, αυτή είναι η μοίρα και του επιθετικού για αυτού που εκτελεί το πέναλτι. Ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μοίρα, όπως είπες και εσύ, όλων των ποδοσφαιριστών. Έτσι. Ωραία, Ελένη, θα σε ευχαριστήσω και θα σε καληνυχτήσω για να πάμε ευθύ αμέσω σε Νίκο Παπαδόπουλο να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο από πλευρά Σάρη. Καλό σου βράδυ, λοιπόν. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ωραία, αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου και πάμε αμέσω σε Νίκο Παπαδόπουλο να πάρουμε το ρεπορτάζ του Άρη, το τι υπάρχει εκεί πλέον 2,5 ώρες μετά από το τέλος του αγώνα, μετά από αυτή την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 1-2. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται με το ρεπορτάζ, έχουμε ξεμπερδέψει από τα του Άρη, βγαίνει κάτι έξτρα πέρα από τις δηλώσεις που ακούσαμε? Και για το Βέλεθ φαίνεται ότι είναι άσχημα τα νέα. Α, γιατί ο τραυματισμός του είναι στον οποίο σε μυρίο, δηλαδή στο ίδιο σημείο που υπέστη θλάση πριν από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Υπάρχει αγωνία, οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου ένα μήνα. Μάλιστα, οπότε χάνει σίγουρα τα δύο ντέρμπι με Άκη Ολυμπιακό, έτσι. Θα τα χάσει σίγουρα, ναι. Θα υποβληθεί την Τρίτη, γιατί αύριο η ομάδα έχει ρεπό και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις αφήνουν να περάσουν 48 ώρες για να χαλαρώσει και λίγο ο μυς. Θα υποβληθεί την Τρίτη σε Μαγνητική για να φανεί η ζημιά που υπέστη ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Αλλά επαναλαμβάνω, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα. Είναι πλήγμα για τον Άρη. Ο τραυματισμός του Βέλεθ φάνηκε νομίζω και στο αποψινό παιχνίδι. Όταν βγήκε ο Βέλεθ, ο Άρης αποδιοργανώθηκε και ήταν το χρονικό σημείο εκεί από το 24-25 και μετά, όπου ο ΠΑΟΚ σταδιακά ισορρόπησε το παιχνίδι και χάνει την πρώτη του ευκαιρία μόλις δύο λεπτά μετά. Ναι, με εκείνη τη φοβερή διπλή επέμβαση από τον Κουέστα σε Πρίγιοβιτς και Πέλκα. Ενώ Νίκο, να σε διακόψω γιατί για όσους ενδιαφέρονται, Ίντερ Μίλαν 1-0 στο 92 βάζει τον γκολ ο Ικάρντι, αν πρόλαβα να δω, και ανοίγει το σκορ και μάλλον δίνει και την νίκη στην Ίντερ στο ντέρμπι του Μιλάνο. Να συνεχίσουμε οπότε, ναι. Ναι. Και συνεχίζοντας, νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή με το Βέλεθ ήταν και καθοριστική όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα για τον Άρη. Ήταν νομίζω η μία από τις δύο καθοριστικές στιγμές, γιατί η άλλη ήταν το χαμένο πέναλτι του Χάμζα Γιουνές, ένα χρονικό σημείο όπου ο Άρης θα μπορούσε να πάρει το προβάδισμα, αλλά αυτή η κακή εκτέλεση του Τινίσιου δεν του το επέτρεψε. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι αν ο Άρης έπαιρνε κεφάλι στο σκορ, Γιώργο, θα ανάγκαζε τον ΠΑΟΚ να ανέβει ακόμη πιο ψηλά, να έχει περισσότερο και θα άφηνε ανοιχτούς χώρους που ο Άρης... Ναι. Και είχε μπει και καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης. Είχε και την ευκαιρία και τη μεγάλη στο 49 με τον Κινή και γενικότερα είχε πιο επιθετικές διαθέσεις μέχρι εκείνο το σημείο του χαμένου πέναλτι. Μετά γυρνάει και η ψυχολογία. Εντάξει, είναι λογικό και σε ένα σημείο, έτσι. Κοίτα, ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι παρουσιάστηκε με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε δει συχνά. Δηλαδή πήγε αρκετά καλά, κάτι που δεν συνηθίζει. Και πέτυχε και αυτό το γρήγορο γκολ με τον Ματέο στο τρίτο λεπτό. Εκεί δημιουργεί ένα momentum το οποίο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί για να πετύχει γρήγορα και ένα δεύτερο τέρμα η ομάδα του Πάκου Ερέρα. Είχε ένα καλό ξεκίνημα και στην επανάληψη. Αλλά από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι βγήκε και η κούραση στους ποδοσφαιριστές, κυρίως μεσοεπιθετικά. Εγώ κρίνω ως λάθος την αλλαγή του Ερέρα να περάσει τον Ασλίδη στη θέση του Γιουνές. Γιατί σε ένα χρονικό σημείο... Ίσως το έκανε περισσότερο επειδή είχε χάσει το πέναλτι του Γιουνές και φοβήθηκε να τον κρατήσει μέσα για λόγους ψυχολογίας κυρίως. Επειδή ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη αλλαγή στην ένδειξη, που είπε ότι η απόφασή του είχε να κάνει με την κούραση που προβαλούσε ο Γιουνές και όχι με το ψυχολογικό κομμάτι λόγω της απώλειας του πέναλτι. Τώρα βέβαια μετά Χριστόν Προφήτες γινόμαστε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, σίγουρα, εννοείται. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχεις τον Ματέο να μένει από δυνάμεις, όπως και ο Γκάμαλα και ο Γιουνές, θα μπορούσε να βάλει ενδεχομένως τον Νίκο Μαρτίνες, χωρίς να θέλω να μειώσω τον Ατζήτη την προκειμένη τέρμπουση, έτσι, και να πάει τον Τικινή στην κορυφή για να φρεσκάρει με έναν ταχύτατο και τεχνίτη ποδοσφαιριστή την μεσοεπιθετική του γραμμή. Αλλά όταν τελειώνει το μάτς, πάντως αυτό με τον Μαρτίνες το έχουν σημειώσει όλοι και όσοι σχολίασαν προηγουμένως εδώ στην αέρα του Λίμπερο και νομίζω γενικότερα από πλευράς και των φιλάθλων του Άρη που βρέθηκαν και στο γήπεδο ή που ήταν το παιχνίδι, όλοι εκεί εστιάζουν ότι θα περίμεναν να δουν τον Μαρτίνες για να δώσει μια άλλη ταχύτητα ίσως επιθετικά. Θα σου πω κάτι. Εγώ κρίνω σωστό το να ξεκινήσει τον Τικινή στο παιχνίδι. Έτσι. Ήταν καλός ο Τικινή, πράγματι. Ήταν καλός ο Τικινή. Ο Τικινή είναι ένας παίχτης ο οποίος βοηθάει
και στον ασταλτικό και ξεκινάω από εκεί γιατί έχει τη σημασία τη στιγμή που είναι επιθετικός, μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους φόρους και να κάνει καλύτερες κινήσεις στο μεσοδιάστημα, πατάει περισσότερο περιοχή και δίνει και ύψος ένα ακόμα ψηλό κορμί μαζί με το Γιουνές μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Ήταν σωστή η προσέγγιση του σε αυτό το κομμάτι. Για μένα ήταν λάθος σε ένα βαθμό και ο τρόπος που διαχειρίστηκε το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε μια πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία είναι η γρήγορη αλλαγή που κάνει με τον Βέλεθ. Εκεί ανατρέπονται τα πλάνα του, ανατρέπονται και τα πλάνα των αλλαγών του. Γιατί εγώ νομίζω ότι αν ο Βέλεθ δεν έβγαινε, θα βλέπαμε και τον Μαρτίνες στη διάρκεια του δευτέρου μηχρόνου να μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι για να βοηθήσει μεσοπαιδευτικά τον Άρη. Ναι, εξόδεψε μια αλλαγή έτσι, όντως. Εξόδεψε μια αλλαγή με τον Βέλεθ. Και εκεί ο Άρης φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να βρει τα πατήματά του και την ισορροπία του πάλι στην άμυνα. Γιατί ο Βέλεθ έχει τη δική του σημασία στο πλάνο του Ερέρ, γιατί είναι και ο παίκτης από τον οποίο ξεκινάει το χτίσιμο της επίθεσης από πίσω. Εντάξει, έχει την ικανότητα να κατεβάσει μπάλα και με την έξοδο του το παιχνίδι το έχασε αυτό το πλεονέκτημα ο Άρης με την απουσία του Βέλεθ. Είναι ότι δεν θα πω, δεν θυμάμαι να το χρησιμοποιήσω στην προηγούμενη σύνδεση τη λέξη προδόθηκε, ήταν και λίγο βαρύ, τον πλήγωσαν τα δύο πακ τους σε ένα βαθμό. Γιατί όταν έχεις κάνει το πέναλτι... Ξέρεις τι έχω να σημειώσω πάνω σε αυτό. Ναι, για μένα, να σου πω κάτι, αυτές οι φάσεις είναι πάντα στην κρίση του διαιτητή. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Του Τζανακάκη, λες? Ναι, για μένα δεν είναι πέναλτι. Νομίζω, γιατί Νίκο, θα διαφωνήσω γιατί δεν διαμαρτύρεται ούτε ο ίδιος. Επειδή και το χέρι δεν είναι στη φυσική του θέση, έτσι και ανακόβει την πορεία της μπάλας και δεν διαμαρτύρεται και ο ίδιος, θα βάζει με τον εαυτό του περισσότερο. Δεν είναι πρόθεση και δεν είναι απλωμένο το χέρι. Ναι, ο κανονισμός λέει να μην είναι στη φυσική του θέση, υπερέχει λίγο από το σώμα ίσα-ίσα. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή κολλημένο. Δηλαδή, αν το δεις στο replay, είναι 2-3 εκατοστά από το κορμί του Τζανακάκη και το χέρι του. Δεν είναι ότι ήταν πολύ απλωμένο. Ναι. Και είναι πάντα στην κρίση του διαιτητή αυτές οι αποφάσεις, εντάξει. Ναι. Αλλά το δώσει κατευθείαν κιόλας ο Ντοβέρη και έτσι ήρθε και σοφάρισε από τον ΠΑΟΚ σε 1-1 και απ' την άλλη το κενό που αφήνει Βαλεριάνος στην αντεπίθεση που σκοράρει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο γκολ. Εκεί όπου αναγκάζει το Μαύρη να βγει την πλευρά για να καλύψει το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί και μείνει ο Σόουζα μόνος του με τον... Ξέρεις τι, θέλω να σημειώσω εδώ σε αυτό που είπες για τα άκρα, γιατί το συζητούσαμε και χθες εδώ πάλι. Ναι, μεν έκαναν τα σοβαρά τα λάθη είναι από Βαλεριάνο και Τζανακάκη και στα δύο τα γκολ. Αλλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν το δούμε συνολικά, δέχτηκαν πολύ πίεση διότι δεν έπαιρναν έτσι τόσες βοήθειες. Θεωρώ εγώ έτσι όπως είδα το παιχνίδι, αμυντικά από Μπρούνο Γκάμα και Ματέο Γκαρσία. Και είχαν πολλά ανεβάσματα Βιερίνια και Μάτσα από τις πλευρές. Δηλαδή δέχτηκαν πολύ πίεση οι δυο τους, Τζανακάκη και Βαλεριάνο. Ο Ματέο έδινε βοήθειες και γι' αυτό νομίζω επειδή χρειάστηκε να γυρίσει πολλές φορές στο συγκεκριμένο παιχνίδι έμεινε και αποδυνάμεις από ένα σημείο και με τον Γκάμα δεν έδινε το συμφωνώ σε αυτό το οποίο... Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έπαιζε μόνο από δεξιά ο ΠΑΟΚ. Είχανε προβλήματα, ναι, είχανε προβλήματα αρκετά. Ταλαιπωρήθηκαν, θα το πω καλύτερα. Ναι. Αρκετά οι δύο ποδοσφαιριστές. Κοίτα, για τον Άρη το αποσυνό ντέρμπι είναι μια χαμένη ευκαιρία. Θα μπορούσε να κερδίσει. Εγώ θα επιμείνω, χωρίς να έχω διάθεση να λαϊκίσω ούτε να αναμετρήσω το κλίμα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε και την τύχη με το μέρος στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, έχει και μια ποιότητα σίγουρα δεδομένη και έναν παίχτη ο οποίος μπροστά να το δώσει την μπάλα θα την κάνει γκολ όπως είναι ο Πρίλιοβιτς. Και ένα βάθος πάγκου γιατί βλέπεις ότι έρχεται ο Άρη από πίσω. Και ο Ελκαντουρί έτσι που δίνει και την assist. Ο Ελκαντουρί ο οποίος δίνει και την assist, απλά ο ΠΑΟΚ είχε και την τύχη με το μέρος του, θεωρώ εγώ. Ο Άρης κατά διαστήματα διαχειριζόταν σωστά το παιχνίδι. Είδαμε ένα αρκετά ισορροπημένο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο μετά από εκείνο το καλό ξεκίνημα που έκανε ο Άρης, απλά δέχτηκε δύο κρύα γκολ, δηλαδή το πέναλτι έρχεται σε μια φάση που ο Άρης είναι καλύτερος, ελέγχει το μάτς και το γκολ του ΠΑΟΚ σε μια αντεπίθεση εκεί που ο Άρης είναι μπροστά και προσπαθεί να βρει τρόπους για να πατήσει με καλές προποθέσεις την περιοχή του Πασχαλάκη. Ναι. Σίγουρα γίνανε λάθη, εντάξει, έγιναν πολλά λάθη. Και από τις δύο ομάδες. Και από τις δύο ομάδες. Ειδικά στη μεσαία γραμμή, πάρα πολλά λάθη. Δεν κρατούσαν δηλαδή πολύ εύκολα την μπάλα.
Εντάξει, ναι, κοίτα, μέχρι ένα σημείο, γιατί εγώ περίμενα περισσότερο τον Μπάσα να δω πώς θα λειτουργήσει σε ένα 4-2-3-1 και με το Σιώπη δίπλα του, να δουλεύει ως εξάρι. Είχε καλές στιγμές ο Μπάσα, αλλά είχε και κακές. Δηλαδή ναι, είχε και αυτός κάποια λάθη. Είδα έναν Ματέο ο οποίος δεν μου έδωσε άλλα πράγματα πέρα από τον γκολ το οποίο πέτυχε. Και αυτός δηλαδή, αν το προσέξεις στο μάτς, με περισσότερη λεπτομέρεια θα δεις ότι μετά από το γκολ στο τρίτο λεπτό δεν έχει κάνει την παρουσία του. Ο Γκάμα με κάποιες προσωπικές ενέργειες προσπάθησε και αυτός να κάνει κάτι για την ομάδα. Ο Γιουνές ήταν σε κακή μέρα και το πιστέγασμα αυτής της κακής μέρας ήταν το πέναλτι το οποίο έχασε. Είναι ένα παιχνίδι, ξαναλέω, χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Αδίκησε τον εαυτό του νομίζω ο Άρης, αδίκησε και οι παίχτες την ομάδα, αδίκησε και ο προπονητής σε ένα βαθμό νομίζω την ομάδα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Και έχει και δύο δύσκολα παιχνίδια ο Άρης που ακολουθούν, οπότε δεν έχει την ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, για να μείνει σε αυτό το μάτς και σε αυτή την ήττα. Πρέπει να σηκώσει κεφάλι, να πάει τώρα στο ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ και στο μάτς με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί. Μεσολαβή και κύπελο. Κοίτα, Γιώργο, είναι αυτό το οποίο λέγαμε και πριν το παιχνίδι και το λέγαμε και χθες το βράδυ. Και για τον νικητή και για τον νικημένο η ζωή συνεχίζεται. Έτσι, προφανώς. Και είναι ακόμη πολύ νωρίς εξάλλου στο πρωτάθλημα. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς το πρωτάθλημα. Σίγουρα το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει περάσει από δύο δύσκολες έδρες. Βέβαια. Έτσι, δύο έδρες από τις οποίες δεν έχει περάσει ακόμα η ΑΕΚ. Ναι. Και έχει τη δική του σημασία αυτό. Για τον Άρη από την άλλη τώρα είναι καθαρά θέμα διαχείρισης αυτής της ήττας που είναι η δεύτερη συνεχόμενη και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έχοντας μπροστά της η ομάδα ένα εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ στο κυκλισμένο το θεωρώ ΆΚΑ βέβαια, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει το ρόλο του και να ευνοήσει τον Άρη. Υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλλου με τον ΑΕΚ των Σπάτων στα μέσα της μεθεπόμενης εβδομάδας και υπάρχει και τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος αν έρθει στην κατάσταση που είναι τώρα, ο Άρης σίγουρα μπορεί να χαμογελάει, αλλά υπάρχουν ακόμα δύο εβδομάδες μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Ο Άρης οφείλει να ανασυνταχθεί. Το χειροκρότημα του κόσμου νομίζω ότι ήταν έτσι η γλυκιά γεύση που άφησε στους παίχτες το απόψινό ντέρμπι. Πρέπει όμως να δει και τα λάθη του. Γιατί ο Άρης προσπαθεί, παρουσιάζει σίγουρα μια βελτίωση. Δική μου γνώμη, θα μπορούσε η ομάδα να έχει πιο γρήγορη εξέλιξη όσον αφορά το παιχνίδι της. Και αυτό νομίζω, χωρίς να θέλω τώρα να προσεχμίζω για τον Έρερα, είναι θέμα του προπονητή να το δει. Πρέπει να δουλέψει ορισμένα σημεία ακόμη. Γιατί, να σου πω κάτι, σιγά σιγά όσο μπαίνουμε στην καρδιά του πρωταθλήματος αρχίζει να εξασθενεί, δεν θα το πω δικαιολογία, το σωστό πάθημα που υπήρχε και το αναφέραμε, ότι χρειάζεται χρόνος και της ομοιογένειας, και ότι χρειάζεται χρόνος. Εντάξει, έχουν περάσει 7 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, 8 με το παιχνίδι του κυπέλου, και αυτό το πάτημα σιγά σιγά αρχίζει να υποχωρεί, για να το θέσω καλύτερα, για τον Άρη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον προπονητή, δεν έχω διάθεση να στοχοποιήσω τον προπονητή, αυτό αφορά όλη την ομάδα γενικότερα. Εντάξει, χωρίς όλα αυτά που λέω να σημαίνουν ότι έχει έρθει η καταστροφή. Απλά είναι καλό να τα σημειώνουμε τώρα και να τα δει και τώρα η ομάδα, γιατί υπάρχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της με 2 ντέρμπι. Και ο Άρης στους βαθμούς που χάνει μέχρι στιγμής καλύτερα να τους βρει κάπου αλλού. Ο Ερέρα είπε ότι οι ομάδες του ρολάρουν στο δεύτερο γύρο. Μακάρι ο Άρης να κάνει την καλύτερη δυνατή συγκομιδή μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους του πρωταθλήματος και να επιβεβαιωθεί ο προπονητής του. Ναι. Ωραία, Νίκο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις για να κλείσουμε σιγά σιγά. Ρεπό αύριο για την ομάδα. Και την Τρίτη θα επιστρέψουν οι προπονήσεις για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Την επόμενη Αυτά Κυριακή. Σε γενικές γραμμές. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σημειώσουμε. Ωραία. Καλή σου ξεκούραση, Νίκο. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για το πώς
αντιλήφθηκαν στον Άρη, για το ρεπορτάζ, για τι ακολουθεί. Όπως νομίζω αποτύπωσε με όλα όσο είπε ο Νίκος, τι κλίμα υπάρχει στο κεντρικό στρατόπεδο μετά από αυτή την ήττα στο ντέρμπι, και ενώ υπήρχε τόσο η προσμονή και δόθηκε ευκαιρία έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς στον Άρη, χάθηκε το πέναλτι, εκεί στέκονται. Ακούσαμε νομίζω, κλείσαμε τα σχόλια. Χριστό, έχουμε και εκκρεμή Χρήσταν Φουτσαλτίδης, θα τον έχουμε σε λίγο, θα πάμε σε ένα break. Σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε. Εδώ θα είμαστε παρέα άλλωστε μέχρι και τη μία. Θα έχουμε και τις δικές σας γραμμές μετά την επιστροφή από το διάλειμμα στο 2310-287-888. Μπορείτε να καλείτε αμέσως αφού το επιστρέψουμε από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Εδώ στο Post Game είμαστε, στην εκπομπή στο Libero 107,4, με χορηγό το ψητοπολείο Best of Ψητό, με λαχταριστά μπέργκερ, δροσέλες, σαράντες, απολαυστικά sandwich, club και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town. Τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης τώρα σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε και online στο bestofpsito.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας, ή για online delivery να κατεβάσετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Στο πολύ Best of Ψητό, Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram. Και κάπως έτσι θα πάμε σιγά σιγά στο break και θα επιστρέψουμε με τις δικές σας γραμμές για να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια, τις απόψεις σας και να κάνουμε κουβεντούλα εδώ στο Libero 107,4. Μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Libero 107,4, εκπομπή Post Game. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα σας για μία ωρίτσα ακόμη και κάτι παραπάνω. Βλέπουμε ό,τι έχει συμβεί στο Derby Aris Pauk. Τα αναλύουμε όλα, τα σχολιάζουμε όλα. Ενημερώνουμε για ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ. Αν και νομίζω ότι έχουμε κλείσει σιγά σιγά. Με ανοιχτές γραμμές είμαστε από εδώ και στο εξής για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, να κάνουμε συζήτηση για ό,τι είδατε στο ντέρμπι. Είτε είστε φίλοι του Άρη πιο στεναχωρημένοι, είτε είστε φίλοι του ΠΑΟΚ πιο χαρούμενοι. Στο 2310-287-888, 2310-287-388, καλείτε για να τα πούμε παρέα στον αέρα του Λίμπερο. Και ενώ πριν ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, έχει μια θέση του Ολυμπιακού με παράπονα για τη διαιτησία στο ματς με τον Όφη. Ολυμπιακός, θυμίζω, νωρίτερα ιτήθηκε στο Γεντικούλε με 1-0 από τον Όφη. Πρώτη νίκη του Όφη στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 7 αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός έμεινε στους 13 βαθμούς όσο έχει και η ΑΕΚ. Στο μείον 6 αμφότερη από τον ΠΑΟΚ που είναι στην κορυφή με 19. Ο Ατρόμητος έχει 16 και παίζει αύριο με τον Αστέρα Τρίπολης για να δούμε, να ξεκαθαρίσει πώς θα είναι η κατάσταση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Άρης που γνώρισε τη δεύτερη σερίδα του στο πρωτάθλημα έμεινε στους 12. Σε απόσταση αναπνοής βέβαια από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, τους οποίους θα αντιμετωπίσει στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Δούμε όμως τι αναφέρει η θέση των Ερυθρόλευκων, έτσι όπως έχει διαρρεύσει τα ΜΜΕ. Ολυμπιακός σήμερα δεν ήταν Ολυμπιακός. Αντίθετα, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στη συμμορία που διοικεί το ποδόσφαιρο για αυτό που βλέπουμε από τους μεσαίους, τους πλάγιους και τις πλάγιες. Επίσης, πρέπει συγχαρητήρια σε όσους πήγαν το ποδόσφαιρο 30 χρόνια πίσω, εξαφανίζοντας τις μπάλες και πετώντας άλλες μέσα όταν πεζόταν το παιχνίδι. Μάλιστα. Παράπονα για τη διαιτησία, παράπονα και για την συμπεριφορά του ανθρώπου του Όφη προφανώς εκεί στο φινάλε που έριχναν κάποιες μπάλες μέσα, έκαναν καθυστερήσεις, δεν έκαναν κάτι έτσι πολύ παράξενο σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα και όχι μόνο η αλήθεια. Εντάξει, προφανώς και στον Ολυμπιακό μετά από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, μετά από αυτή την απρόσμενη ίσως για αυτούς ήττα από τον Όφη, προσπαθούν να τα ρίξουν αλλού, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα με ευθύνες σε άλλους παράγοντες και όχι στην κακή απόδοση της ομάδας τους. Ακολουθεί και ευρωπαϊκό παιχνίδι, έχει μείνει στο μείον 6 ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟ και ενώ έχει τηθεί από τον Δικέφαλο στην έδρα του, ίσως παίρνουν μια κρίση έτσι οι Ερυθρόλευκοι αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καταρχήν δεν ξέρω αν θέλετε φίλος του Άρη, φίλος του ΠΑΟ και να πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Φίλος του ΠΑΟ, ωραία. Χαρούμενος λοιπόν για το αποτέλεσμα. Χαρούμενος, φυσικά χαρούμενος, εννοείται. Κοίταξε, δεν έχω βγει με πρόγραμμα τι θα πω, ας πούμε. Όχι, εντάξει. Είμαι ο Κρίς που βγαίνει στον Πατμανίδη και στο Σωτηρόπουλο. Ωραία, ωραία. Μέχρι στο προφίλ σου. Ωραία. Εγώ φέτος τα μάτς τα θεωρώ, φέτος ειδικά, έτσι. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ ότι είναι κάθε μάτς το οποίο πρέπει να το παίρνουμε, το βλέπουμε ξεχωριστά και τα παίρνουμε και να τελειώνουμε. Δεν έχει. Οπότε το είδες στο σημερινό σαν μία ακόμη νίκη, έτσι τίποτε. Δεν βλέπω ντέρμπι, να σου το πω έτσι. Δεν βλέπω ντέρμπι και κανονικά μάτς φέτος. Φέτος βλέπω απλά μάτς τα οποία πρέπει να τα παίρνουμε. Ναι.
Οπότε αν το πάμε κάπως έτσι, με αυτή την... Έτσι, για να το πάρω έτσι, έτσι. Ναι, εννοώ ότι με βάση αυτή την οπτική που το αντιλαμβάνεσαι, σήμερα σου άρεσε ο ΠΑΟΚ, σαν ένα απλό παιχνίδι, η απόδοσή του. Ποτέ δεν μου αρέσει ο ΠΑΟΚ. Θέλεις μόνο να κερδίζει. Όχι, ποτέ δεν μου αρέσει. Δεν μου άρεσε. Σήμερα μπήκε υπεροπτικά, να το πω έτσι. Ναι. Μπήκε πολύ υπεροπτικά ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κέρδισε το παιχνίδι. Απλά κέρδισε, μάλλον το κέρδισε σαν ποιότητα ομάδος. Ίσως και του Πρίγιοβιτς εκεί που κάνει τον γκολ στη φάση που... Όχι, δεν είναι ο Πρίγιοβιτς ένας παίκτης. Στον ΠΑΟΚ είναι ένα σύνολο. Οπότε το κέρδισε σαν ποιότητα ομάδας. Ναι, είναι και η απόκριση του Πασχαλάκη. Εντάξει, πήρχαμε πρωταγωνιστές. Τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένεις. Να το χάσουμε και στο πέναλτι, έτσι. Ναι, μπορούσε να γινόταν και το 2-1, βέβαια. Τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένεις με Βίντι, με Παναθηναϊκό, έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Περιμένω να κερδίσεις την Πέμπτη και περιμένω να κερδίσεις την Κυριακή Σάββατο, πότε παίζουμε με Παναθηναϊκό. Δευτέρα πήγε το μάζι εκείνο. Δευτέρα πήγε, ναι, ναι. Α, ναι, σωστά, ναι, ναι. 29. Έχεις δίκιο. Ωραία. Απλά αυτές οι χαζομάρες, επειδή σε είδα που σήκωσες άρθρο, για να καταλάβεις είναι το παιδί που σήκωσε άρθρο για ένα security του Google τώρα πριν από λίγο. Ναι. Για παρακολούθηση φωνής. Ναι. Αν μπει στο προφίλ μου, Chris λέγομαι, το πούμε αυτό, το υπόλοιπο θα βγάλει. Ναι. Αυτές οι χαζομάρες καλούν να λείπουν, ρε παιδί μου. Δεν είναι καλό να θρυνούμε θύματα τώρα για το ποδόσφαιρο. Σε καμία περίπτωση, εννοείται. Είναι, νομίζω, τα αυτονόητα αυτά. Εννοείται. Είναι τελώς χαζομάρες. Άλλο η Καζούρα και ο Χαβαλές και το πείραγμα. Η Καζούρα κάνουμε στα καφενεία, η Καζούρα κάνουμε όσοι που έχουμε δηλαδή, την ευκολία που ζούμε στις περιοχές του Μπαχαριλάου, ας πούμε. Εντάξει, μη το κάνετε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι χαζομάρα. Βέβαια. Έτσι να... σκοτώνεστε μεταξύ σας, ας πούμε. Εννοείται. Ωραία. Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο του Στέργιου Αναστασιάδη για το πώς είδε και εκείνος στο ντερμπί. Καλησπέρα Στέργιο, τι γίνεται? Καλησπέρα, όλα καλά. Όλα καλά. Τώρα έτσι σε πιο ήρεμος, έτσι, γιατί πριν στη συνέντευξη τύπου δεν σε ακούσαμε για ολοκληρωμένο σχόλιο. Εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Όσο περνάει η ώρα, ηρεμούμε, εντάξει. Ωραίο παιχνίδι, ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία κυνήκη του ΠΑΟΚ που το βάζει, εντάξει, θέση ισχύω, τώρα μιλάμε. Ξεκάθαρα έναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός χάνει βαθμούς στο Ηράκλειο απέναντι σε μια ομάδα που έχει ιστορία, έχει δυναμική, αλλά δεν πατάει καλά μέχρι τώρα. Πρώτη νίκη έκανε σήμερα, ναι. Ναι, βρήκανε η κριτική το σθένος, βρήκαν τον Ολυμπιακό σε καλή κατάσταση και πήραν μια σπουδαία νίκη που αφήνει τον ΠΑΟΚ στο συν 6 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ και στο συν 3 από τον Ατρόμητο, αν αύριο κερδίσει ο Ατρόμητος τον Αστέρα Τρίπολη στο Περιστέρι, θα ισοβαθμεί και πάλι με τον ΠΑΟ. Κάνας να αποπατήσει ο Ατρόμητος, θα είναι ο ΠΑΟ μόνο στην κορυφή. Η ομάδα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, εντάξει, δηλαδή αν μπει κανείς στη Σούπερ Λίγκα θα δει ένα κατεβατό από ρεκόρ. Ναι, έχει ένα ωραίο αφιέρωμα ο δικέφαλος. Τα έχουμε γράψει κι εμείς πάρα πολλές φορές, αλλά όλα αυτά τα ρεκόρ διευρύνονται συνεχώς. Συνεχόμενες νίκες εκτός έδρας, σερί χωρίς ήττα, σερί χωρίς σοπαλία. Εντάξει, εδώ και ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ έχει μια ήττα στην Τρίπολη. Το λέμε, το ξαναλέμε γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Κέρδος για μένα ο Βέρμπλουμ. Εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος που θα οργανώσει μια μεσαία γραμμή μόνος του. Δηλαδή δεν είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα, θα κάνει τρίπλα, δεν είναι μια ομάδα μόνος του. Αλλά έβγαλε τα ηγετικά χαρακτηριστικά με τα οποία διακρίθηκε στη ΣΕΚΑ. Και είχε δυναμική πολύ δηλαδή στο σκληρό παιχνίδι, δυναμική, ειδικά όταν χρειάζεται ναι. Στα μαρκαρίσματα. Και χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ ένα τέτοιο παίκτη, γιατί ούτε ο Σάχοφ είναι σκληρός, ούτε ο Μαουρίσιο, ούτε ο Κάνιας. Απλά σήμερα θέλεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ίσως του έλειψε λίγο ο Μαουρίσιο του ΠΑΟΚ σήμερα. Δηλαδή στην ανάπτυξη του να κρατήσει μπάλα στο κέντρο, βέβαια, τα στοιχεία αυτά που δίνει. Αλλά του έδωσε ο Βέρμπλουμ πολύ δύναμη στο ψηλό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι να χάσει κάποια κεφαλιά ο Σουηδός. Εντάξει, αν έχασε μία, οι υπόλοιποι ήταν κερδισμένες. Ήταν άλλωστε και πιο κοντή σε ύψος η μέση του Άρη και ο Σιώπης και ο Ματίγια και ο Μπάσα. Οπότε εκεί είχε υπεροχή με τον Σουηδό ΠΑΟΚ. Κέρδος για τον ΠΑΟΚ, ξαναλέω, προκαλεί αναφυσβήτητα πανικό σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι, με το συν 6 φυσικά. Και πανικό από την άποψη ότι πρέπει να δικαιολογηθούν και στους οπαδούς τους.
Είδαμε λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν άκουσε ή αν πρόλαβε να δει. Κυκλοφορεί στα ΜΜΕ, έχουν διαρρεύσει η θέση κύκλη των Ερυθρολέκτων. Είναι με παράπονα για ολοκληρωσία, για όφη. Το να μιλάει ο Ολυμπιακός που παράγοντες του κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για συμμορία, εντάξει, θα πέσει ουρανός στο κεφάλι μας. Δηλαδή, πες κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ναι. Μην μιλάς για συμμορία εσύ που μεγαλομέτωχοί σου έχουν φυλακιστεί να πάρουμε από τον Κοσκοτά, του Σαλιαρέλη και έχουν κατηγορηθεί σχεδόν όλοι. Ναι. Με τελετέο του Ευαγγέλη Μαρινάκη. Μπορεί να είναι αθώος, εντάξει. Δεν το ξέρουμε. Θα βαθεί η ελληνική δικαιοσύνη κάποια στιγμή του 2025. Αλλά μην κάνεις λόγο για συμμορία και μην αναφέρεις εκφράσεις του τύπου πήγαν το ποδόσφαιρο 30 χρόνια πίσω. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό πήγαινε μπροστά και τώρα είμαστε πίσω. Τέλος πάντων, είναι θέμα, εγώ το καταλαβαίνω, ξαναλέω, πρέπει να δικαιολογήσει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ την κατάσταση αυτής της οπαδούς της. Γιατί και αυτό το της ΑΕΚ ότι μας κλέψανε και μας αφαιρέσανε τον βαθμούς, πολύ σύντομα και θα με θυμηθείς, θα ξεφτύσει και αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ θα φύγει και 6 και 9 και 12. Έτσι πως πάει η ομάδα του Λουτσέσκου. Άρα, αν σου πω το γύρο ΠΑΟΚ έχει από την ΑΕΚ 15, τι να πεις για το μείον 3, το οποίο ΠΑΟΚ κουβαλάει μείον 2 από πέρσι. Ναι, ούτως ή άλλως ξεκίνησε με μείον 2 και ήδη είναι στο συν 6 και από τους 2. Ναι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν συνεχίζει, πολύ δύσκολη νίκη. Έχει δίκιο ο Λουτσέσκου που είπε την έκφραση «Μας βοήθησε και ο Θεός». Είχε τίκιο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν έμπαινε το πέναλτι, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το γυρίσει εκείνη την ώρα. Ναι, θα ήταν δύσκολα, γιατί είναι και σε ένα σημείο που δύσκολα γυρνάει το μάτσο. Το γήπεδο θα έπαιρνε φωτιά, που μετά το 65 πέθανε και οι φίλοι του Άρη. Οι παίκτες του Άρη θα πέραν ψυχολογία και δεν ξέρω, δύσκολο πάω και θα πετύχει με 2 γκολ, αν για αυτή η ομάδα δεν μας κάνει τίποτα να παθαίνουμε έκπληξη. Αλλά καθοριστικός ο Πασχαλάκης, καθοριστικός και ο Πρίγιοβιτς, οι δύο Αλέξανδροι του ΠΑΟΚ. Ατυχή στιγμή για τον Σέρχιο Κόκε να πιάσει το σώμα του τον Πρίγιοβιτς. Εντάξει, και αν μας πει κανείς γιατί ασχολούμαστε με τον Κόκε, ασχολείται και ο Γιώργος Σαββίδης και ο Αντελίνο Βιερίνια, δεν ξέρω αν ανεβάζει και ο Πρίγιοβιτς κάτι, αν και νομίζω πως όχι. Πιθανό, αν και είναι. Αλλά καμιά φορά είναι αυτό που λέμε, να προσέχουμε τι λέμε, εντάξει, ειδικά πριν από παιχνίδια. Και να πιάνει το σώμα του τον Πρίγιοβιτς για να τον μειώσεις, πιάσε ρε παιδί μου τον Βέρπλου, τον Μπίσεσβα, τον Γκάνια, ξέρω εγώ. Τον Πρίγκιπ στο 45 γκολ σε 2 χρόνια. Ναι, όντως. Τέλος πάντων, και αυτό είναι μια λεπτομέρεια του ντέρμπι, αν θες τώρα το πίπερο, εντάξει, okay. Ο Πρίγκιπ έκανε τη δουλειά του. Κατά τεκμήριο ο κορυφαίος φορ του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είναι top επίπεδου. Δηλαδή, μπορεί να παίξει την πρώτη πεντάδα της πρέμε της Ισπανίας, αλλά για την Ελλάδα είναι πολυτέλεια και σίγουρα είναι ο καλύτερος φορ. Δίνει νίκες σε μεγάλα μάτς ο ΠΑΟΚ, δίνει βαθμούς σε μάτς που μπορεί να είναι και η ομάδα του δικεφάλου και ο ίδιος σε μέτρια σχετικά μέρα, χωρίς να πιάνει ψηλά στα δεραπόδες, και έχει την ουσία δηλαδή, και αυτό είναι που μετράει. Έχει την ουσία, έχει την εμπειρία, έχει τη θέληση, έχει τον γκολ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εντάξει, είναι ένας φορ που θέλει ο κάθε προπονητής. Αυτά και για τον Πρίγκιπ, είπαμε για τον Βέρμπλουμ, για τον Πασχαλάκη, ok. Η άμυνα, εντάξει, τα λέγαμε και στη μετάδοση με τον Γιώργο Ζαγόρα. Στο πρώτο τέταρτο ο ΠΑΟΚ δεν πατούσε καλά. Με το που άρχισε ο Κρέσπο και ο Βαρέλα να πατάνε καλύτερα, να μην κάνουν λάθη και να έχουν πιο σίγουρες μεταβιβάσεις, σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει όλη η ομάδα. Το ερώτημα που δεν μπορούμε να πατήσουμε είναι αυτή η ομάδα όταν φορμαριστεί τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι φορμαρισμένος. Ο ΠΑΟΚ είναι ικανός, είναι ποιοτικός, είναι κοινικός και παίρνει τις νίκες που πρέπει. Επειδή αυτή η ομάδα είναι δεδομένο ότι θα φορμαριστεί, δεν ξέρω αν είναι το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο ή όπως έγινε πέρσι το Γενάρη και μετά, ακόμα δεν ξέρω αν θα ενισχυθεί και η ομάδα επιπλέον τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, ας έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, οπότε έχω και όλα τα φόντα να συνεχίσει μόνο με νίκες μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, όσο και αν αυτό ακούγεται υπεροπτικό ή αισιόδοξο, αλλά δίνει η ομάδα στον κόσμο το δικαίωμα να πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει με νίκες μέχρι το φινάλε. Δηλαδή, έχει μείνει ο Παναθηναϊκός η Τούμπα, που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια εύκολη νίκη, με κάθε σεβασμό στα μωρά του Γιώργου Δόνη, που δεν είναι και τόσο μωρά. Έχει κάτι 24χρονους, 25χρονους, 26χρονους. Μεγάλα ταλέντα θεωρούνται ακόμη. Ναι. Μετά μένει μόνο το μάτς με τον Αστέρα στην Τρία, στο Περιστέρι. Με τον Ατρόμητο. Και ακολουθούν δύο μάτς κολλητά στην Τούμπα, με Πανατολικό και Ξάνθη νομίζω. Έξω η Λιβαδιά, έξω η Λαμία, δηλαδή
μπορεί ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου να κάνει 15-15 νίκες. Αφού πέρασε και το Καραϊσκάκη, πέρασε και το Χαριλάο, αν περάσει και από το Περιστέρι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει 43 βαθμούς στο φινάλι του πρώτου γύρου και να έχει ο Ολυμπιακός 30 και η ΑΕΚ 29, δεν ξέρω, ή από 32 και οι δύο. Τέλος πάντων, όλα κλείσαν ομαλά και εντός κερκίδας και στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σημαντικό και αυτό. Ήμασταν έξι με την Αγάπη Καβριλίδου, δεν έγινε κάτι το μεμπτό ή κάποιο παρατράγουδο, αποχώρησε η ομάδα. Έμαθα ότι τους περίμενε και στη Μακεδονία Παλάς ο Γιώργος Σαβίδης και ο Ιβάν Σαβίδης. Είχαμε έτσι ένα μικρό πάρτι υπό την έννοια. Ναι. Είχαμε μια ωραία υποδοχή του. Ναι, αγκαλιές, συγχαρητήρια. Μέχρι να πάρουν οι παίκτες δεν ξέρω πώς είχαν από εκεί τα αυτοκίνητά τους. Γενικότερα είχαμε έτσι και ωραίες στιγμές και στο Μακεδονία Παλάς. Mm-hmm. Τέλος καλό, όλα καλά. Από αύριο πάω, στρέφει την προσοχή του στην Βίντη, την ερχόμενη 5η στις 10. Δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Εντάξει, οι Ούγγροι δεν είναι τόσο μελητέ από όσο νομίζουν μερικοί. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, να δώσει συνέχεια στη νίκη του στον Μπορίσο και να πάει με ακόμα καλύτερη ψυχολογία στο μάτς με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ. Ναι. Αλλά ξαναλέω, αυτή η ομάδα από πέρσι κιόλας εκπλήσει συνεχώς ακόμα και τους πιο δύσπιστους. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν παράπονα από κάτι. Εντάξει. Ακόμη και κάποιος μπορεί να έχει παράπονο από την απόδοση, για παράδειγμα, ότι δεν είναι τόσο θελητική. Όταν έχει τέτοια ουσία η ομάδα του και παίρνει αυτά τα αποτελέσματα, τι μπορεί να πει, έτσι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους γκρινιάριδες. Εντάξει, καμιά φορά και εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Έχω θέμα με αυτούς που βλέπουν μαύρα σύννεφα και κακό κείμενα μέσα σε μια ομάδα που έχει, ξέρω εγώ, 28-30 νίκες το τελευταίο χρόνο. Ή 28-32, βάλουμε μέσα και το μάτι με την Τζέλση και την Μπενφίκα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει όπως πρέπει να συνεχίσει και δεν ξέρω αυτή η ομάδα πού μπορεί να σταματήσει. Αυτά. Ωραία. Αν θες κάτι να ρωτήσεις. Ωραία, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Σέρκο, και για τη συνέχεια και για το είδαμε απόψε και το τι βλέπουμε συνολικά σε ζώνη από τον ΠΑΟΚ και έπεται και συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω, καλή σου ξεκούραση. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Νομίζω σιγά σιγά κλείνουμε με τους ρεπόρτερ για τα σχόλια. Θα δούμε αν θα έχουμε και κάποιον ακόμη συνέχεια για να ακολουθήσει. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις. Με ανοιχτές γραμμές θα είμαστε και μετά το break, το οποίο θα κάνουμε τώρα θα είναι σύντομο. Θα είναι... Όχι ακόμη, Χριστό. Σε λιγάκι θα πάμε στο break. Οπότε μπορεί όποιος θέλει να τηλεφωνήσει και πριν το break στο 2310-287-888 για να μοιραστούμε εδώ στον αέρα του Λίμπερο το πώς είδατε το ντέρμπι. Τι ξεχωρίσατε, τι κρατάτε, είτε φίλοι του Άρη είτε φίλοι του ΠΑΟΚ. Σαφώς και σε καλύτερη διάθεση θα είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ήταν οι νικητές βραδιάς. Οι φίλοι του Άρη, εντάξει, θα τους μένει ίσως μια πικρία από το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω εγώ, το είπαμε και νωρίτερα, το συζητήσαμε. Ο Ζάχος Ντρούλιν είχε διαφορετική άποψη. Εντάξει, ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε, συμφωνώ με τη δική του άποψη περισσότερο. Εντάξει, θετικό είναι έτσι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να ακούγονται όλες στον αέρα. Αυτό είναι το καλό, ακόμη και αν υπάρχουν διαφωνίες. Νομίζω καλά έκανε ο κόσμος του Άρη και χειροκρότησε. Γενικότερα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, αν και δεν είναι και τόσο θετικό το να πρέπει να επισημάνουμε τα αυτονόητα, το ότι όλα κύλησαν ομαλά, δεν υπήρξε κανένα παρατράγουδο. Από πολλές ώρες πριν το παιχνίδι, που υπήρχε πάρα πολύς κόσμος γύρω από το Κλέανθης Βικελίδης και η ατμόσφαιρα ήταν έτσι στην αναμονή του ντέρμπι, στην προσμονή αυτού του μεγάλου αγώνα, ήταν πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα. Από νωρίς έφτασε η αποστολή του ΠΑΟΚ με Ιβάν Σαβίδη εκεί να υποδέχεται τους παίκτες έξω από τα αποδυτήρια και ο Γιώργος Σαβίδης ήταν στη σουίτα, παρακολούθησε το μάτς. Δεν έγινε το παραμικρό, δεν υπήρξε κανένα παρατράγωδο ούτε κατά τη διάρκεια του αγώνα εντός γηπέδου. Όλα κύλησαν ομαλά. Στο τέλος, μάλιστα, παρά την ήττα που ήρθε μάλιστα έτσι με ανατροπή με αυτόν τον τρόπο και παρά την πικρία που να έχει ο Κονστουάρη, δεν συνέβη κανένα ευτράπελο. Όλα κύλησαν ομαλά και χειροκρότημα προς τους παίκτες της ομάδας τους από τους φιλάδους των Κεντρών Μαύρων. Και έτσι και ένα μήνυμα στήριξης για την συνέχεια παίκτη του ΠΑΟΚ. Το πανηγύρισε σαφώς, εντάξει, αποδοκιμασίες υπήρχαν. Εντάξει, δεν είπαμε να μην συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα σε καμία περίπτωση. Όλα πάντως κύλησαν ήρεμα, κύλησαν ομαλά. Εξελίχθηκε το ντέρμπι, νομίζω, με τα καλύτερα εφικτά σενάρια από αυτή την άποψη. Το αποτέλεσμα προφανώς και άλλους θα στεναχωρήσει, άλλους θα κάνει πιο χαρούμενους. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια, έτσι είναι αυτά τα ντέρμπι. Νομίζω όμως και τους ουδέτερους τους άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένους. Ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι. Είχε φάσεις, είχε πέναλτι, είχε ανατροπή, είχε ωραίο γκολ το πρώτο, νομίζω καλύτερο της βραδιάς του Ματέο Γκαρσία. Είχε ωραίες στιγμές, είχε ένταση, πάθος, ό,τι περιμέναμε να δούμε από αυτό το παιχνίδι, αυτό το ντέρμπι που είχε λείψει από την πόλη
Θεσσαλονίκη στα τελευταία 4,5 χρόνια. Και σήμερα έτσι επιβράβησε, αν θέλετε, όποιον κάθισε να το παρακολουθήσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές στο 2310-287-88 να ακούσουμε τι έχετε να πείτε και εσείς στον αέρα του Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Post Game. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Post Game. Είμαστε ένα ταρτάκι μετά τις 12, παρέα με Χρήστο Κιός στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τη μία εδώ στο Λίμπερο 107,4 για το Post Game του Derby Άρης ΠΑΟΚ. Είπαμε σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε. Ακούσαμε σχόλια, απόψεις, περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις για όποιον θέλει να τηλεφωνήσει στο 2310-287-888 για να τα πούμε εδώ στον αέρα για το πώς είδατε το match. Ενώ έχει αξία να αναφερθούμε σε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Στέργιος στα ρεκόρ που διευρύνει ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από τη σημερινή, μάλλον τα συνεχίζει με τη σημερινή νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη. Μια σειρά από ρεκόρ που έχει η ομάδα του Λουτσέσκου, κάποια από πέρσι μάλιστα. Αρχικά αναφέρονται, το συγκεκριμένο αφαίρεμα υπάρχει στην επίσημη σελίδα της Super League που έχει ασχοληθεί με τα ρεκόρ του ΠΑΟΚ. Με 7 νίκες σε ξεκίνημα πρωταθλήματος έχει επεκτείνει το ρεκόρ στην ιστορία του, που το είχε κάνει, το είχε ούτως ή άλλως το ρεκόρ και από την προηγούμενη αγωνιστική. Έχει φτάσει 12 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, από το περσινό πρωτάθλημα συνεχίζει το συγκεκριμένο ρεκόρ. Οι 11 ήταν ρεκόρ, έχει φτάσει στις 12 και συνεχίζει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρεί το απόλυτο και συνεχίζει νικηφόρα αυτή την πορεία του φέτος με το 7 στα 7. Με την έκτη σερί εκτός έδρας νίκης σοφάριζε το ρεκόρ, το οποίο είναι στην ιστορία του ρεκόρ στο πρωτάθλημα, 6-6. Το είχε κάνει πέρσι, αν θυμάμαι, και αυτό το 6-6, σπάζοντας ένα παλαιότερο ρεκόρ. Ζητώ συγγνώμη. Και μάλιστα έχει την ευκαιρία να το κάνει και 7-7 στο Περιστέρι, στον Ερωτοτρόμη του, που είναι το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του. Από το Δεκέμβριο του 2017 μέχρι το Φεβρουάριο του 2018, συνεχίζει το αφιέρωμα, ο ΠΑΟΚ έκανε 6 διαδοχικές νίκες εκτός έδρας, μέχρι που έχασε την Τρίπολη από τον Αστέρα. Και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, στις 31 Μαρτίου, νίκησε στο Περιστέρι και ξεκίνησε ένα νέο σερί που σήμερα έφτασε στα 6 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει δηλαδή 12 νίκες στα τελευταία 13 του εκτός έδρας παιχνίδια, με την ίντα στην Τρίπολη να χωρίζει τις δύο αυτές εξάδες. Μάλιστα, διευκρινίζει λοιπόν για αυτό το 6-6 εκτός έδρας. Έσπασε ουσιαστικά σε εκείνο την είδαμε 3-2, αν θυμάμαι σωστά το σκορ, στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, που είναι και η τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι για εγχώρια διοργάνωση από πολύ καιρό πριν. Επίσης, με τον γκολ του Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς που διαμόρφωσε το 1-2, απέφυγε την ισοπαλία για 25ο παιχνίδι πρωταθλήματος σειρά, ένα ακόμα ρεκόρ στην ιστορία του που επεκτείνεται. Έχει 25 μάτς ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα για να αναδειχθεί ισόπαλος, μετράει μόνο νίκες είτε ήττες. Εντάξει, οι φίλοι του Άρη είναι λογικό να είναι λίγο πιο πικραμένοι μετά το αποτέλεσμα, αλλά και οι φίλοι του ΠΑΟΚ φαίνεται δεν έχουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για αυτή την νίκη στο ντέρμπι. Το αντιμετώπισαν ως άλλη μια νίκη αυτό το 7 στα 7 που συνεχίζει στο απόλυτο εικόνο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Έχει, θυμίζω, μάτς ευρωπαϊκό την ερχόμενη 5η στις 10 κόντρα στη Βίντη στην Τούμπα, τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα μια σειρά αγών στην οποία ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει αυτή την εξαιρετική πορεία από το ξεκίνημα της σεζόν και να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και να συνεχίσει σαφώς στην Ευρώπη. Ο Άρης στον αντίποδα οφείλει να σηκώσει κεφάλι. Έχασε σήμερα μια ευκαιρία να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι, ειδικότερα έτσι όπως κύλησε το μάτς του Μένι, αυτή η πικρία του Μένι, αυτό το αν είχε μπει το πέναλτι, το αν ήταν ίσως και λίγο πιο τυχερός, θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, μάλλον να είχε πάρει κάτι γιατί δεν πήρε τελικά τίποτα από το βαθμό της οπαλίας. Πρέπει να σηκώσει κεφάλι γιατί ακολουθούν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο άδειο λόγω τιμωρίας και κλεισμένο το θηρόν ΟΑΚΑ. Συνέχεια θα αποδεχτεί τον Ολυμπιακό για την ένατη αγωνιστική. Και γενικότερα πρέπει και ο Άρης να επιστρέψει στις νίκες. Θυμίζω έχει δύο σερί. Είχε τηθεί και πριν τη διακοπή στην Νέα Σμύρνη από τον Πανιόνιο με 1-0. Οπότε έχει τις δύο σερί ήττες και θέλει την επιστροφή στις νίκες. Αρχής γενομένης από το μάτι της επόμενης Κυριακής στο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ. Τον βλέπω μπροστά μου τώρα, ωραίο φωτογραφικό καρέ με τον Λουτσέσκου να πανηγυρίζει έξαλλα μέσα στο κλάνο της Βικελίδης. Δεν ξέρω αν είναι μετά τον γκολ της ανατροπής στο 1-2 ή ίσως μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα. Το πανηγύρισε με την ψυχή του ο Ρουμάνος τεχνικός. Έβγαλε και την ένταση που είχε μέσα του. Εντάξει, δέχτηκε και την πίεση με το γεγονός ότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκοριωμά του. Άλλαξαν αμέσως τα πλάνα του, είχε να διαχειριστεί τελείως διαφορετικά το παιχνίδι.
Πάντως κατάφερε να το γυρίσει. Από πλευρά Σάρι, όλοι χρεώνουν στο Μπάκο Ρέρα. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει από πλευρά των κεντρινόμαυρων φιλάθλων. Ότι δεν χρησιμοποιεί το Μαρτίνες. Εντάξει. Και ο Ισπανός τεχνικός, ναι, μεν του ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι με αυτό το γκολ από τα αποδυτήρια μόλις το 2. Αλλά είχε να διαχειριστεί κάτι που του στράβωσε. Αυτό ήταν η αναγκαστική αλλαγή του Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας. Με τον Ισπανό να αποχωρεί ως τραυματίας το 24. Πέρασε θέση του το Σόουζα. Εκεί κάπως άργησε ίσως να βρει τη συνεννόηση με τον Μαυράη. Τα πατήματά του ο Πορτογάλος. Και εκεί άρχισε να απειλεί ο Πάοκ να παίρνει μέτρα περισσότερο και να πιέζει περισσότερο την άμυνα του Άρη. Εντάξει, είναι μέρος του παιχνιδιού όλα αυτά. Έτσι κύλησε το ντέρμπι και έτσι εξελίχθηκε και η έκβαση του αγώνα για να φτάσουμε σε αυτό το τελικό 1-2. Με ανατροπή σε ένα, επαναλαμβάνω, γεμάτο μάτς, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε, ότι είδαμε καλό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Να ρίξουμε μια συνοπτική ματιά στην 7η αγωνιστική, τι είχαμε από χθες, τι είχαμε σήμερα και πώς είναι η βαθμολογία. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 1-0, ΠΑΣ Γιάννενα Πανετολικός 0-2, Απόλλωνος Μύρνης ΑΕΚ 0-2, Λάρισα Λαμία 1-2, Λεβαδιακός Ξάνθη 1-2 και Άρης ΠΑΟΚ 1-2. Ήταν όλα διπλά, Χρήστο. Μόνο η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν άσος επί του Πανιωνίου, και το Όφι Ολυμπιακός 1-0 και αυτό άσος. Όλα τα άλλα, δηλαδή από τα συνολικά 7 παιχνίδια που είχαμε μέχρι στιγμής, είχαμε 5 διπλά, τα 3 με το ίδιο σκορ 1-2 και τα άλλα 2 με 0-2. Και 2 νίκες με 1-0 για γηπεδούχους Παναθηναϊκού, και ο Όφι που κέρδισε τον Ολυμπιακό έκανε ίσως την έκπληξη της αγωνιστικής και τον άφησε στους 13 βαθμούς όσο έχει και η ΑΕΚ. Ο Άρης επαναλαμβάνουν στους 12, στους 13 είναι και ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ο Ατρόμητος έχει 16 και αύριο αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης στο Περιστέρι στις 7, μάτς που ρίχνει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ στην κορυφή με 19 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι έχουμε για την επόμενη αγωνιστική, 8η στροφή του πρωταθλήματος Super League. Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 5 και 4 ΑΕΛ Όφι. 7 η ώρα την ίδια μέρα Λαμία Λεβαδιακός. Και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου θα έχουμε στις 5 και 4 Πανιώνιος Ατρόμητος. Στις 7 την ίδια μέρα Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Και στις 7.30 το ντέρμπι ΑΕΚ Άρης στο άδειο ΑΚΑ. Ο ΑΚΑ, συγγνώμη, λόγω της τιμωρίας ένωσης και κλεισμένο το θύρον το παιχνίδι χωρίς φιλάθλους. Και θα έχουμε 3 παιχνίδια τη Δευτέρα με τα οποία θα ολοκληρωθεί η 8η αγωνιστική. Στις 7 Ξάνθη ΠΑΣ Γιάννενα στα Πηγάδια. Στις 7.30 Ολυμπιακός Απόλλωνος Μύρνης στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός που θα θέλει να επιστρέψει και αυτό στις νίκες μετά τη σημερινή ήταν στην Κρήτη από τον Όφι. Και το ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας θα υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ τον επίσης αίτητο, να μην ξεχνάμε, Παναθηναϊκό, που έχει βέβαια 13 βαθμούς λόγω της ποινής στο μείον 6 βαθμό με την οποία ξεκίνησε το εφετινό πρωτάθλημα. Το τονίζω αυτό το αίτητο Παναθηναϊκό, διότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να υποτιμήσει σε καμία περίπτωση την νέα νική ομάδα του Γιώργου Δόνη, που έχει ξεκινήσει την ποσιακά το πρωτάθλημα και δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα γραφής άλλο στη ομάδα του Λουτσέσκου. Ίσως σήμερα στο ξεκίνημα να ήταν λίγο πιο νοθρή, λίγο πιο υπεροπτική απέναντι στον Άρη, αλλά στη συνέχεια έκανε αυτό που έπρεπε για να πάρει την νίκη. Εντάξει, ο Άρης έχει σημεία στο παιχνίδι του που πρέπει να βελτιώσει, κάποιες αισθητές αδυναμίες που φωνάζουν ότι χρήζουν βελτίωσης. Είπαμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει και αυτή η δικαιολογία, αν θέλετε, τα είπε νωρίτερα και ο Νίκος Παδόπουλος που παρακολουθεί και ποιος ήταν το ρεπορτάζ και την ομάδα, ότι θα αρχίσει να φεύγει σιγά σιγά αυτή η δικαιολογία που είχε ο Άρης από το ξεκίνημα της σεζόν, ότι είναι μια νέα ομάδα. Θα πρέπει σιγά σιγά να έρχεται η βελτίωση σε τομείς που όπως η ομοιογένεια, η συνοχή μες στο γήπεδο, καθώς δένουν όλο και περισσότερο οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, μεσολάβησε και αυτή η διακοπή που έδωσε περισσότερο χρόνο για να δουλέψουν. Εντάξει, έχει και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν βελτιωθεί, αλλά είναι κάποια σημεία στα οποία ακόμη περιμένουν πολλά οι φίλοι του Άρη, με βάση και τα στοιχεία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το ρόστερ στο σύνολό του. Είχαμε και μια ανάρτηση από πλευράς ΚΑΕ ΠΑΟΚ λίγο νωρίτερα. Η μπασκετική ομάδα του Κεφάλου που αναχώρησε για το Ισραήλ στις 10 και 20 και λίγο πριν μπουν στο αεροπλάνο για να φύγουν οι ασπρόμαυροι, αναχώρησαν, επαναλαμβάνω, για το Ισραήλ και που την Τρίτη παίζουν με τη Χάπολ Χολών για το Basketball Champions League. Έγραψε τη ανάρτηση στο Instagram σε ένα βίντεο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αναχώρηση με χαμόγελα για το Ισραήλ. Εξαιρετικό Σαββατοκύριακο για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ νίκησε χθες με 81-56 τον Προμηθέα στο Παλατάκι για την Basket League. Σήμερα για την τρίτη αγωνιστική ο Άρης γνώρισε ήττα σοκ, αν θέλετε, απέναντι στον Πανιόνιο. Ήττα με 70-66, μια ήττα απρόσμενη από τον Πανιόνιο που είναι θεωρητικά η πιο αδύναμη ομάδα της Α1.
ιτήθηκε ο Άρης, ο οποίος δείχνει να διανύει περίοδο κρίσης μετά και τις ήττες. Μετά και την ήττα από την Κατάγια ήρθε και η σημερινή ήττα. Και να δούμε τώρα, ακολουθεί και ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τνίπρο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουκρανία για την δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12.30 είμαστε, θα κάνουμε ένα τελευταίο πολύ σύντομο break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Post Game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής Post Game στο Λίμπερο 107,4, λίγο μετά τις 12.30. Μετά τα μεσάνυχτα Κυριακής, ξημερώνει Δευτέρα μετά από ένα Derby Aris Pauk. Είπαμε ανοιχτές γραμμές στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για ό,τι θέλετε να μπείτε στον αέρα του Λίμπερο. Και έχουμε Χριστό. Έχουμε τον Πρωτοφύλλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Πώς είδες το παιχνίδι? Φίλος του Άρη του ΠΑΟΚ βασικά. Μπράβο στη ΠΑΟΚ. Δεν σ' άκουσα. Μπράβο στη ΠΑΟΚ. Φίλος του ΠΑΟΚ είσαι λοιπόν. Το χάρηκε στο διπλό. Εννοείται. Δεν σε ακούμε καλά όμως. Παίξαμε καλά. Ναι. Σου άρεσε η ομάδα? Εννοείται. Ωραία. Έγινε, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Μάλιστα. Το χάρηκε ο φίλος Χρήστο. Λοιπόν, έχει ένα μήνυμα στο Instagram, μια ανάρτηση ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος νωρίτερα μετά το μάτσα αμέσως είχε ανεβάσει μια φωτογραφία του έτσι να πανηγυρίζει στη σουίτα στο Κλάνης Βικελίδης με ασπρόμαυρο κασκόλ του δικεφάλου. Ανέβασε μετά νέα ανάρτηση, γράφει έτσι με tag, έχοντας βάλει το όνομα του Βιερίνια, γράφει: «Εσείς κερδίσατε και εμένα με περιμένει δουλειά». Τα 11 αμάξια των 11 παικτών είναι το στοίχημα αυτό που είχαν βάλει στην προπόνηση. Υπήρχε ένα χαμένο στοίχημα μάλλον σε προπόνηση του ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα. Οι χαμένοι στο οικογενειακό διπλό στην προπόνηση έπλυναν τα αυτοκίνητα των νικητών. Και σε σχόλιο του Γιώργου Σαββίδη σε ανάρτηση του Αντελίου Βιερίνια στο Instagram, είχε αναφέρει ο γιος του Ιβάν Σαββίδη και μέλος του δαστήματος της ΠΑΟΚ, είχε αναφέρει ότι αν κερδίσετε την Κυριακή θα πλύνω εγώ τα αυτοκίνητα όλων σας. Και έτσι συνέχισε αυτό το στοίχημα, έγραψε σήμερα ότι τον περιμένει δουλειά. Τώρα έχει να πλύνει τα 11 αυτοκίνητα των παικτών του. Το χάρηκε και ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος ήταν στο γήπεδο. Όπως φαίνεται, αυτό το διπλό, αυτή τη νίκη, το περίμενε. Είχε ακούσει πολλά και αυτός. Άκουσε και αποδοκιμασίες σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, το πανηγύρισε λοιπόν ο γιος του Ιβάν Σαββίδη. Θα πάμε τώρα στον Γιώργο Τζαγόρα, ο οποίος ήταν. Όχι, σε ακροατή θα πάμε. Σε ακροατή θα πάμε, Χρήστο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά. Χάρης από Αυστραλία τηλεφωνώ. Ωραία. Τα χαιρετίσματά μας στην Αυστραλία. Το είδες το ντέρμπι? Το είδα το ντέρμπι. Εγώ καταρχήν δεν είμαι ούτε Άρης ούτε ΠΑΟΚ. Ουδέτερος. Πίστευα να σας το χαλάει αυτό. Όχι, τι να μας χαλάει. Το χάρηκαν και ουδέτεροι περισσότερο το μάτς, φαντάζομαι. Ήτανε καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι ήταν, μας λείψαν αυτά τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Βέβαια. Όλα αυτά τα παιχνίδια, λέω, καλό ήταν ότι επέστρεψε και ο Άρης, επέστρεψε και ο Όφη, ομάδες οι οποίες... Άρα δεν είσαι ούτε φίλος του Ολυμπιακού για να χαίρεσαι με την επιστροφή του Όφη σήμερα? Όχι, αγγίσιμα. Α, εντάξει. Όχι, αγγίσιμα, αλλά όχι, θέλω να σου πω ότι δηλαδή τέτοιες έδρες που δεν παίρναγες εύκολα, όποια ομάδα κι αν ήσουν, όπως ήταν ο Όφης στην Κρήτη παραδοσιακά χρόνια ολόκληρα, ο Σουχαριλάου, όλα αυτά δηλαδή λείπουν από την πρωτεθνική κατηγορία. Είχαν λείψει, έτσι. Τι να έχω. Μας ακούς. Το χάσαμε το φίλο, είναι και από Αυστραλία, κρίμα. Έπεσε μάλλον η γραμμή. Να δούμε αν ξανακαλέσει. Φίλος της ΑΕΚ από Αυστραλία, είδε το Άρης ΠΑΟΚ. Θέλεις να κάνει το δικό του σχόλιο, μάλιστα. Έχουμε ξανά το φίλο από Αυστραλία. Καλησπέρα, πάνω που ξεκινήσαμε την κουβέντα έπεσε η γραμμή μάλλον. Πέρασα από δύσκολο σημείο, τι να κάνω. Δεν πειράζει. Χάρης είπαμε, έτσι? Ναι, χάρης. Ωραία.
Φίλος ΣΑΕΚ μας είπες, αλλά το χάρηκε στο ντερμπί. Ναι. Εντάξει, ωραίο το παιχνίδι. Ήτανε... καλό. Ήτανε... θεωρώ ότι ο Άδης αδίκησε λίγο τον εαυτό του. Το πήγε πιο πολύ στη δύναμη από ότι θα μπορούσε να το χτυπήσει διαφορετικά το παιχνίδι. Αλλά υπήρχε διαφορά στις δύο ομάδες. Πιο ποιοτικός είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ ότι κέρδισε άδικα. Mm-hmm. Δίκαια κέρδισε. Απλά θα μπορούσε να παίξει πιο τεχνικά ο Άρης, να το διεκδικήσει πιο τεχνικά το παιχνίδι. Πολύ, πολύ στη δύναμη το πήγε, πάρα πολύ. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ είχε το Βέρμπλουμ εκεί που του έδωσε το κάτι παραπάνω, ίσως. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτός ο παίκτης. Εσείς έχετε ενθουσιαστεί με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και εγώ να πω την αλήθεια, δεν είναι ότι... με ενθουσίασε με την απόδοση του ο Σουηδός. Έδωσε όμως αυτή τη σκληράδα που ίσως δεν είχε τέτοιο κορμί ο Άρης στη μεσαία γραμμή. Με Σιώπη, Μπάσα και Ματίγια στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε το κορμί του Βέρμπλουμ για να πάρει τις μονομαχίες. Κοιτάξτε να δεις. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Δηλαδή, εμείς οι ΑΕΚτζήδες έχουμε θεοποιήσει το Σιμόες. Τώρα εσείς εκεί στον ΠΑΟΚ έχετε θεοποιήσει το Βέρμπλουμ. Και βλέπεις τώρα ένα παιδί σαν το Σιώπη που είναι μισή μερίδα και όμως άνθρωπος κάνει τόση δουλειά στον χώρο του κέντρου. Αλλά κανένα δεν ασχολείται με το Σιωπή. Όλοι ασχολούνται με το Σιμόες και με τον Βέρμπλου. Ναι. Και εμείς έχουμε το Σιμόες εκεί πέρα. Βαράει όλο τον κόσμο. Καμιά πάσα δεν μπορεί να δώσει. Κάπως έτσι είναι και ο Βέρμπλου. Τώρα από την ομάδα σου τι... από την ομάδα σου τι περιμένεις με Μπάγκερ? Τι να περιμένω? Δεν ξέρω. Ήμουν από αυτούς που υποστηρίζαν ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη για να πάει για Champions League. Αλλά από τη στιγμή που της είδα, τι θα πει, δεν θα πάει. Προφανώς. Αγωνιστικά η ΑΕΚ δεν είναι έτοιμη, δεν είναι επίπεδο να πάει να παίξει Champions League. Και διαφωνούν πάρα πολύ συνοπαδοί μου, ομοειδεάτες μου και με βρίζουν και κάνουν καλά. Κάνουν και με βρίζουν. Δικαίωμά τους έχουν την άποψή τους. Εγώ τη δικιά μου άποψη ότι αυτό το επίπεδο της ΑΕΚ δεν είναι για να πάει να παίξει Champions League. Όπως για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ εμένα με έχει απογοητεύσει, με ενθουσίασε το πρώτο εικοσάλεπτο που έπαιξε με την Μπενφίκα. Που πήγε μέσα δυνατά να πατήσει την Μπενφίκα και όλα αυτά. Δηλαδή, παρότι όποια αντιπαλότητα για να έχουμε με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούσα να μην αναγνωρίσω ότι ήταν ωραίο αυτό που είδα. Άσχετα αν από ένα σημείο και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν κουτό. Mm. Αλλά θέλω να βλέπω τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή να προσπαθούν να παίξουν έτσι τις αντίπαλες ξένες ομάδες. Και όποια και αν είναι αυτή, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, όποιος να είναι, δεν με ενδιαφέρει ποιος. Ναι. Έτσι, όταν παίζουμε στην Ευρώπη είμαι με την οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Όταν παίζουμε μεταξύ μας φυσικά με την ΑΕΚ. Ωραία. Τώρα τον ΠΑΟΚ το θεωρείς φαβορή για τον τίτλο μετά και από αυτή την αγωνιστική? Ναι, και πήρε και αυτό το ναι, αλλά όχι αγωνιστικά. Τον θεωρώ φαβορή αλλά όχι αγωνιστικά. Δηλαδή? Τον θεωρώ φαβορή γιατί ήμουν πάντα της άποψης ότι για να πάρεις ένα τίτλο πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Και αυτή την τύχη που πιθανόν να του έλειψε κάποιες στιγμές άλλες φορές του ΠΑΟΚ, φέτος δείχνει να την έχει. Έπαιξε με εμάς την Τούμπα, η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή, έκανε δύο λάθη, τα έκανε γκολ ο ΠΑΟΚ. Έκανε ένα πλασέο πρίγκιπης στο πρώτο γκολ με την ΑΕΚ, ούτε ο Χάρι Κέιν δεν το κάνει αυτό το πλασέο. Αυτό όμως πέρα από θέμα τύχης είναι και θέμα ποιότητα ίσως, έτσι, ότι και ακόμη και σε μια μέτρια εμφάνιση έχει την ποιότητα του πρίγκιπης για παράδειγμα ενός παίκτη για να πάρει αυτό που πρέπει το αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι και αυτή μια άποψη. Εγώ το βλέπω κάπως διαφορετικά. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ την έχει όπως και μετά πήγε στο Καραϊσκάκι να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, υπέφερε στο Καραϊσκάκι, αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Ναι. Είχε την τύχη μαζί του. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα έχασε το πέναλτι ο Άρης, που το έπιασε ο Πασχαλάκης. Δεν το έχασε ο Άρης, το έπιασε μάλλον ο Πασχαλάκης. Και μετά δεν γίνεται αλλαγή ο Πρίγιοβιτς και τελικά κάνει τον γκολ. Δηλαδή όλα αυτά για μένα είναι λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο. Ναι, ναι. Για τα οποία σου δίνουν πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ θεωρώ πάντα οποιοδήποτε παίρνει το πρωτάθλημα, όπως και η ΑΕΚ πέρυσι που πήρε το πρωτάθλημα, χρειάζεται να έχει την τύχη. Είχε η ΑΕΚ την τύχη μαζί της, για μένα προσωπικά και θα διαφωνήσεις, ότι ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα για τα όσα έγιναν πέρσι. Έπαιξαν πολλά πράγματα το ρόλο της. Ναι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη. Βέβαια, βέβαια, σαφώς, εννοείται. Το τυχερό κομμάτι για την ΑΕΚ πέρυσι ήταν ότι ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε. Από εκεί και πέρα ότι ποιοτικά είναι τόσο ανώτερος όσο κάποιοι στη Θεσσαλονίκη θέλουν να πιστεύουν από τις υπόλοιπες ομάδες, εγώ δεν το θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σπουδαίο ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι ότι δεν είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα
η οποία αν έχει και την τύχη μαζί της, φυσικά και θα πάρει το πρωτάθλημα. Mm. Και μακάρι να το πάρει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πάρει. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχω να το πάρει. Μάλιστα. Τώρα στο ΑΕΚΑΡΙΣ, στο ΑΕΚΑΡΙΣ τι βλέπεις τώρα, έτσι όπως τον είδες και τον Άρη σήμερα. Δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Ξαρτάται τι απουσίες θα έχει και τέτοια πράγματα, αλλά ο Άρης είναι μια ολοκένουργια ομάδα, πρέπει να δέσει ακόμα, έχει στοιχεία καλά, αλλά όχι, δεν είναι επίπεδο ΑΕΚ Ολυμπιακού και ΠΑΟ. Είναι μια καλή ομάδα. Όπως δεν θεωρώ ότι και για τον ΠΑΟΚ είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ναι, βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να το ξεγράφουμε, έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Άκουσα το ρεπόρτερ σας νωρίτερα που το θεώρησε πανεύκολο. Πώς θα περάσει, λέει, δεν θέλω, λέει, να... Με όλη, λέει, με όλο το σεβασμό, λέει, στα μωρά του Παναθηναϊκού και ηρωνεύτηκε ότι τη μωρά είναι αυτά. Τέλος πάντων, καλό είναι να κρατάει μικρό καλά. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος, έτσι μην το ξεχνάμε. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς εκεί, αλλά εσείς βλέπετε τον ΠΑΟΚ σας πίθιο ΠΑΟΚ. Αυτό έχει εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω τονίσει αρκετές φορές και εδώ στην εκπομπή, ότι μέχρι στιγμής εντάξει, έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις, πολύ καλές το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League, ίσως και γι' αυτό μετά να άδειασε κάπως. Αλλά από εκεί πέρα στο πρωτάθλημα, ακόμη και στα ντέρμπι που τα κέρδισε όλα, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού, δεν είχε έτσι με την απόδοσή του να πιάσει ψηλά στάνταρ και να εντυπωσιάσει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό κατακινεί η παραδοχή, νομίζω. Αλλά βέβαια. Όχι, επίσης. Αλλά βέβαια και δεν κερδίζει και άνετα, ακόμη και τα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια. Αλλά αυτό βέβαια, αν η μία οπτική είναι αυτή, ότι δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Η άλλη οπτική, αν το δούμε από την αντίστροφη πλευρά, είναι ότι όταν μια ομάδα, ακόμη και στις μέτριες έως κακές εμφανίσεις, έχει τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα και σε έδρες όπως το Καραϊσκάκι και το Κλεάνης Βικελίδης, είτε με την τύχη, είτε με τη λεπτομέρεια, είτε με την ποιότητα, όπως και αν το δούμε, αυτό νομίζω ότι είναι και που δίνει και τίτλους στο τέλος. Το αποτέλεσμα που μετράει. Και βέβαια, μα είδες τι σου είπα. Δηλαδή... Το θεωρώ για μένα μετά τα τελευταία αποτελέσματα, μετά τα αυτά που είδα τελευταία, ενώ δεν τον θεωρούσα. Τον είχα μέσα στην τριάδα. Ο ένας από τους τρεις θεωρούσα να το πάρει. Τώρα τον έχω πιο ψηλά από τους άλλους δύο. Βλέποντας αυτά. Γιατί πάντα θεωρώ, όπως σου είπα, ότι πρέπει να έχεις και το κάτι. Το κάτι. Αυτό το κάτι το έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι χειρότερο ΠΑΟΚ αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα δεν μπορούμε να δούμε. Νομίζω από εδώ και πέρα μόνο βελτίωση μπορεί να δείξει. Γιατί η απόδοσή για του δεν είναι. Ναι, μέχρι αυτό λέω. Οπότε χειρότερα να παίξει από εδώ και πέρα δεν νομίζω. Καλός. Ναι. Το καλοκαίρι ήταν πολύ καλός. Πράγματι και στα παιχνίδια με την Μπενφίκα και όλα αυτά ήταν πολύ καλός. Αλλά αυτή τη στιγμή καμία σχέση με το τι βλέπαμε το καλοκαίρι ή το τι βλέπαμε πέρυσι την άνοιξη. Καμία σχέση. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα χαιρετίσματα στην Αυστραλία. Καλό σου βράδυ. Να σε καλά. Ωραία, και θα πάμε τώρα στο Γιώργο τον Ζαγορά για να κλείσουμε σιγά σιγά με το δικό του σχόλιο. Τι γίνεται, Γιώργο? Στην Αυστραλία τι ώρα ήταν τώρα? Την έκανες την κλασική ερώτηση αυτή που... Δεν την έκανα, είναι η αλήθεια, όχι, παραστήθηκα. Έλα, εντάξει. Ζούμε για αυτή την ερώτηση που κάθε φορά. Ο Χρήστος μας λέει, πώς είπες, Χρήστο? 6-7 ώρες μπροστά, άρα πρωί εκεί θα πηγαίνει στη δουλειά ο άνθρωπος μάλλον. Γιατί μας είπε 6-7 μπροστά, δηλαδή αυτή είναι πιο μπροστά από εμάς, είναι? Ναι, αυτό, ναι, λέει ο Χρήστος, συμφωνεί. Έχει κάνει Αυστραλία ο Χρήστος και ξέρει. Γιατί αν ήταν ο Τζάτσης, οκ, αυτός είναι από την Αυστραλία. Έχει σόι, λέει ο Χρήστος. Καμιά θεία πλούσια δεν έχει, ρε? Καμιά θεία πλούσια, μπα, όχι, κουνάει το κεφάλι, όχι. αρνητική απάντηση. Λοιπόν... Τι συμπέρασμα βγαίνει από τη βραδιά, εκτός από την καζούρα και από το χαβαλέ που έχει και τα λοιπά, όλες αυτές τις ιστορίες? Ιστορίες που έφεραν, είναι στην επιφάνεια εξαιτίας της επιστροφής του ντέρμπι αυτού. Αγωνιστικά νομίζω ο ΠΑΟΚ κρατάει και πάλι ό,τι και από τα δύο προηγούμενα ντέρμπι, ότι σε ένα μάτς που δεν ήταν τόσο εντυπωσιακός είχε την ποιότητα, την τύχη, αν θέλεις έτσι το βλέπουμε περισσότεροι μη φίλοι του ΠΑΟΚ. Πήρε αυτό που ήθελε, είχε την ουσία να πάρει το αποτέλεσμα που τον κρατάει στην κορυφή. Ο Άρης μένει με ένα αν έμπαινε το πέναλτι. Εκεί νομίζω ότι εστιάζουν οι περισσότεροι. Θα ήταν άλλο μάτσος εκεί. Και ότι είχε την ευκαιρία να πάρει αυτό το ντέρμπι που τόσο πολύ το ήθελε, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε έτσι όπως εξελίχθηκε. Σε ντέρμπι, εντάξει, κάποια στιγμή ο Ερέρα είπε μία φορά, μπορεί να το είπε και δύο, μίλησε για άγχος των παικτών. Δηλαδή είπε και για περιττές ενέργειες που κάνανε οι παίχτες και για.
υπερβολικό άγχος. Ας πούμε, νομίζω ότι είπε κάποια στιγμή προς το τέλος ότι είχε τρεις επιλογές με αγχωμένους παίκτες για να βγάλει έξω στην τελευταία, αλλαγή. Mm-hmm. Και είπε ότι ήταν 2-3 ήταν αγχωμένοι και μέσα αυτούς τους τρεις, ας πούμε, ήταν και ο Γιουνές, γι' αυτό τον έβγαλε το Γιουνές. Δηλαδή οι παίκτες του Άρη είχαν πολύ άγχος, δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν, γι' αυτό κάναν και λάθη, γι' αυτό έχασαν και το πέναλτι, γι' αυτό εξαφανίστηκαν σε κάποια στιγμή, ήταν εξαφανισμένοι σε αρκετά διαστήματα του αγώνα. Και επειδή ξεκινήσαμε τώρα από το γηπεδούχο, ας πούμε, και για το ανάθεμα στο χαμένο πέναλτι του Γιουνές, και βέβαια απ' την άλλη ο Γιουνές, ο οποίος είναι εξαφανισμένος, είναι ο συμπαρών στο παιχνίδι, του δίνεται μια τεράστια ευκαιρία έχοντας μόνο τον Πασχαλάκη απέναντί του, και προφανώς αυτά θα τα έχουν μελετήσει με τους προπονητές τους, το προπονητικό τίμα, άμα κερδίσουμε πέναντι, άμα κερδίσουμε φάουλ, άμα βγούμε στην αντεπίθεση, όλα αυτά που δουλεύουν δύο εβδομάδες τώρα, γιατί υπήρχε αυτό το κενό, ας πούμε, οπότε λογικά θα είδαν πολύ βίντεο, θα μελέτησαν, θα είχαν πολλή θεωρία εκτός από την πράξη, ας πούμε, εκτός από το πρακτικό μέρος, ας πούμε, εκτός από τις προπονήσεις, τα σουτ, τις κομπίνες και όλα αυτά, θα έχει και λίγο θεωρία πώς παίζει ο αντίπαλος, να δείτε πώς γίνει ο Μάτος, δείτε πώς γίνει ο Βιερίνια κτλ. Λοιπόν, το Βιερίνια που τον άφηναν εκεί πέρα, πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε στη σύνδεση σήμερα ένα κανονικό Βιερίνια, τον παλιό καλό Βιερίνια και όχι αυτόν. Έχει πολλούς φόρους γενικά από τα άκρα ο ΠΑΟΚ. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιζε συνεχώς από δεξιά με Μάτος και Ουάρντα, έδινε πολλούς φόρους από εκεί. Ο Άρης δεν μάρκαραν καλά, ίσως οι εξτρέμ του. Ναι, αλλά αν είχε έναν κανονικό Βιερίνια, πιστεύω ότι το σκορ θα είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από τη φάση του από την πλευρά του Βιερίνια. Έτσι, γιατί όπως είπα και στην κανονική ροή του αγώνα, στο ζωντανό, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ, και στο ημίχρονο, δεν θυμάμαι που το είπα, ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει 6 βαθμούς, ουσιαστικά τέλος πάντων παίρνει 2 σημαντικά πράγματα από τον κακό, τον μέτριο κακό τέλος πάντων Βιερίνια, με μία σέντρα που είναι προπόνηση για τον τερματοφύλακα στο Καραϊσκάκι και μπαίνει τον γκολ και φεύγει με την νίκη ο ΠΑΟΚ από εκεί. Ναι. Έτσι, γιατί η σέντρα που κάνει για τον Γιαννιώτη και το αυτογκολ του... Ποιος το βάλε το αυτογκολ του Ολυμπιακού, τώρα δεν θυμάμαι. Ο Βούκοβιτς. Το σέντερ μπακ, ο Βούκοβιτς, ναι. Λοιπόν, είναι σέντρα για να ζεστάνει τον Γιαννιώτη από αριστερά του Βιερίνια. Και η σημερινή επίσης είναι μια σέντρα που αντί να φύγει κανονικά πάει πρώτα κάτω, χτυπάει τέλος πάντων με γκέλα γίνεται και πάει στο χέρι, έτσι, και κερδίζει ο ΠΑΟΚ το πέναλτι. Τέλος πάντων εκεί να πάω, αλλά είχε από δεξιά πολλά θέματα ο Άρης, είχε αγχωμένους παίκτες και έχετε λοιπόν για να επιστρέψω στο Γιάννη. Ο Γιαννακάκης ίσως τον επηρέασε και το λάθος που κάνει εκεί, γιατί τον πιάνει και η κάμερα να τα βάζει με τον εαυτό του μετά το χέρι που κάνει και ίσως μετά έκανε πολλά λάθη, όντως ήταν επηρεασμένος. Για δεν πρόλαβε, όχι εκεί στη βάση του πέναντι. Δεν πρόλαβε ίσως να το κολλήσει, δεν πρόλαβε, ξέρω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, έχεις δει στα site, εγώ επειδή από την ώρα που έφυγα δεν έχω, δεν έχω σερφάρει καθόλου. Ναι, έχεις δει, έχουν βγει οι ειδικοί. Της διαιτησίας οι ειδικοί. Σε site δεν είδα, είχε στην ΕΡΤ, στην Αθλητική Κυριακή πριν, έπρεπε, δεν είχαμε ήχο. Το Παναγιώτη Βαρούχα δεν άκουσα τι είχε πει για τις Έπρεπε να το βάζεις, να τα ακούγαμε όλοι, δεν πειράζει. Ο Βαρούχας είναι μια κατηγορία μόνος του, τον θέλουμε ρε παιδί μου. Τον βρίζουμε όταν δεν τα λέει υπέρ μας καλά. Μας αρέσει τον υπερασπιζόμαστε. Ορίστε, πάρτε, μας το είπε και ο Βαρούχας ότι είναι έτσι φάση. Τα κλασικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Χρόνια τώρα γίνεται αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, και είσαι ο Γιουνές, λοιπόν, σου δίνεται μια τεράστια ευκαιρία σε ένα καλό σημείο του παιχνιδιού. Εκεί έχει περάσει ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο και στέλνει την μπάλα σε ένα δίμετρο τερματοφύλακα σχεδόν στη μέση. Που ξέρεις ότι είτε πέσει από τη μία, είτε πέσει από την άλλη με απλωμένα τα πόδια και όχι να μαζευτεί για να γλιτώσει την μπάλα, να μην το χτυπήσει, σαν να έπαιζε μήλα, ας πούμε, και χάνει αυτό το πέναλτι, έτσι, δηλαδή. Είναι η εκτέλεση για τα πανηγύρια εντελώς του το πέναλτι. Και αυτό είναι το σημείο αναφοράς του σημερινού αγώνα, με υποθέσεις βέβαια, γιατί κανένας δεν ξέρει ότι αν έμπαινε ο Άρης μπροστά 2-1 στο 65 λεπτό, μέχρι το 90 δεν έτρωγε 3, ας πούμε, και είχαν το μάτς 4-2. Δεν το γράφει πουθενά αυτό, απλά θεωρούν ότι ήταν ένα σημείο αναφοράς. Θεωρούν ότι ήταν ένα ιδιαίτερο σημείο του παιχνιδιού και ότι θα γυρίζει το μάτς και ότι το μάτς θα πήγαινε προς την πλευρά του Άρη. Εντάξει, αυτά είναι θεωρίες, οκ, κανείς δεν ξέρει. Όπως λένε ότι αν μείνει μια ομάδα με 10 παίκτες, ότι έχει το αβαντάζ η αντίπαλη ομάδα. Εγώ πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, να μην σου πω τις περισσότερες, έχω δει ότι όταν μένει μια ομάδα με 10 παίκτες, σφίγγει περισσότερο και τελικά καταλήγει αυτή με θετικό αποτέλεσμα παρά με αρνητικό, όταν είναι ρευστά τα πράγματα ακόμα. Τέλος πάντων, αυτά είναι θεωρίες
που μας αρέσει να τη συζητάμε βέβαια στο ραδιόφωνο ή και χαβαλέ να κάνουμε στα social media. Θέλω όσο συζητάμε ταυτόχρονα να μπεις λίγο στο... να γκουγκλάρεις, επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω τώρα, να γκουγκλάρεις και να μου πεις ποια είναι τα μέλη, θέλω τώρα να το βρούμε στον αέρα ταυτόχρονα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΡΙΣ. Έχω στα χέρια μου ένα αναμένο φυτίλι και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ, αλλά έχει προκύψει εδώ και λίγα λεπτά και έπρεπε να βγούμε στον αέρα, δηλαδή και το καθυστέρησα 5 λεπτά, μπας και έβρισκα μια άκρη, αλλά δεν βρήκα. Για να το συζητήσουμε. Θέλω να μου πεις, να βρούμε μάλλον, ποιος είναι μετά την εξέλιξη που υπήρξε στις 21 Αυγούστου, τώρα ανοίγω μια παρένθεση, να βρούμε λίγο. Θα το πω αμέσως είναι... πάντως. Έχω βρει τα μέλη από το επίσημο, όπως αναφέρονται στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕΑΡΙΣ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Θόδωρος Καρυπίδης, αντιπρόεδρος Θόδωρος Καρυπίδης, Θόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Θόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη, αντιπρόεδρος, και μέλος Χρήστος Καραϊσκάκης, μέλος Αθανάσιος Αγγελίδης. Αυτά αναφέρονται ως διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕΑΡΙΣ στην επίσημη σελίδα του συλλόγου. Αυτό πότε? Στην επίσημη σελίδα του συλλόγου. Ναι, στο site της ΠΑΕΑΡΙΣ, αν μπούμε τώρα, στην κατηγορία ΠΑΕ Διοικητικό Συμβούλιο, ως Διοικητικό Συμβούλιο αναγράφονται τα εξής τέσσερα ονόματα. Ναι, επειδή εγώ έχω εδώ το γεμί και βλέπω άλλα πράγματα που συνέβησαν τον Αύγουστο. Είναι τώρα στο ψάξιμο, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση κάτι, ας πούμε ότι υπάρχει Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου, ναι, ο οποίος είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης αυτός που ξέρουμε όλοι. Ναι. Και ως αντιπρόεδρος Θόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη. Ναι, και είναι Θόδωρος Καρυπίδης, έτσι γράφει στο site της, του ΑΡΗ. Ναι, ναι, ναι. Στο γεμί νομίζω, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει κάποιος τώρα ή μπορείς να μπεις στο γεμί, ας πούμε, στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Θα το ψάξουμε. Αναφέρει ότι από τον Αύγουστο και μετά πρόεδρος είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη και όχι ο Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου. Δεν το ξέρω, τώρα μου το έχουν στείλει και με έχει εντυπωσιάσει. Επίσης, γιατί ο Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου παραιτήθηκε. Ναι. Και μάλιστα είναι και δύο μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΡΗ, είναι και δύο δημοσιογράφοι. Οι οποίοι... Οι οποίοι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι, ναι. Οι οποίοι. Όχι, είναι εντύπωση και εμένα. Ναι. Λοιπόν, έτσι αναφέρεται στο γεμί, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή είμαι στη φάση του ψαξίματος, όχι ότι έχει κανένα κακό μέσα αυτή η ιστορία, αλλά μου κάνει εντύπωση τώρα, έπεσε στα χέρια μου και μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό το χαρτί από το γεμί. Τώρα μπαίνω και στην σελίδα του γεμί, προσπαθώ να. Μήπως υπάρχει κάτι διαφορετικό εδώ, όντως. Λοιπόν, ανακοινώνεται ότι την 23/8 του 2018 καταχωρίστηκε, λέει, τώρα είναι και χάλια φωτογραφία, προσπαθώ, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, αν το βρεις εσύ, θα με διακόψεις, θα το διαβάζεις εσύ, στο ΓΕΜΗ δηλαδή, με κωδικό αριθμό καταχώρησης ΤΑΔΕ, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ο Άρης, Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το οποίο Α, εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Πιπερίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου. Ο υπεύθυνος τύπου της ΠΑΕ, έτσι. Ο πρώην. Ναι. Σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κυρίου Καρυπίδη Θεόδωρου του Λάζαρου. Β, ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης ως εξής. Συγκρότησε σώμα. 1. Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη. Κάτοικος, ξέρω εγώ, Ελληνού. Γιώργο, βρήκα μόλις στην σελίδα του ΓΕΜΗ για την ΠΑΕΑΡΙΣ. Αναφέρονται ως διοίκηση Ζουμπούλης Παντελεήμων, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Καρυπίδης Γεώργιος Ανέστη, αντιπρόεδρος. Πιπερίδης Δημήτριος Κωνσταντίνου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Περίμενε, αντιπρόεδρος Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη. Καρυπίδης Γεώργιος του Ανέστη και ως πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος ο Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη. Του Ανέστη. Ναι, και τα υπόλοιπα μέλη είναι Ζουμπούλης Παντελεήμων, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πιπερίδης Δημήτριος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Καραϊσκάκης Χρήστος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτοί αναφέρονται ως διοίκηση.
Ναι. Βέβαια στη σελίδα της ΠΑΕ αναφέρονται άλλα. Που είναι δεν ξέρω σελίδα, αυτό, ήταν γνωστό. Μου το στείλανε και το ψάχνω εδώ. Δηλαδή έγινε 5 λεπτά πριν πούμε μαζί στον αέρα. Έτσι, δεν μπορεί. Ναι. Λοιπόν, δεν το, αυτή, δεν είναι το έχουμε αυτή είναι η απόφαση. Δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας και μπορεί να με βοηθήσει τώρα μέχρι εσύ. Θα κλείσει βέβαια, μέχρι αύριο το μεσημέρι κάτι θα. Δηλαδή στις 23/8 λέει εδώ. Εγώ ήμουν σε διακοπές. Όχι, δεν είναι. Εδώ γράφει ότι η συγκεκριμένη είναι η διοίκηση από 21/8 έως του 2018 έως 23/8 του 2021. Έτσι αναγράφεται. Πάντως δεν είναι φοβερό ότι υπάρχει ο Καρυπίδης Θεόδωρος του Λάζαρου είναι ο Καρυπίδης αυτός που ξέρουμε όλοι. Ναι. Που είναι πρόεδρος. Αυτός, ο άλλος τώρα είναι Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη. Και είναι το παράδοξο ότι στο Γεμί, στην σελίδα την επίσημη του Γεμί αναγράφεται ως Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη ο πρόεδρος και διευθύντα σύμβουλο από 21/8 έως 23/8/2021. Πού είναι! Τώρα ναι, αυτό το διαβάζω ότι βλέπω στο Γεμί. Ενώ στην ιστοσελίδα την επίσημη της ΠΑΕ Άρης, που είναι έτσι το επίσημο site του συλλόγου, δεν είναι δηλαδή ναι. Να αναγράφουν ό,τι να είναι και να μην ισχύει, ναι. Είναι ως πρόεδρος και διευθύντα σύμβουλο αναφέρεται ο Θεόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου και αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη. Δεν είναι φοβερό, φίλε. Εντάξει, ναι. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. Προσέξτε να προσέξει απλά, είναι αυτή απλά μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα που γίνεται και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι πρόεδρος είναι στο Γεμί, επαναλαμβάνω αυτό που είπες και εσύ, ο πρόεδρος είναι ο Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη, όχι ο πρόεδρος που ξέρουμε, ναι. Ο πρόεδρος που ξέρουμε που είναι στον Άρη, είναι ο Θεόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου. Αυτός που αναγράφεται στην ιστορία της ΠΑΕ. Ναι, αντιπρόεδρος είναι ο Καρυπίδης Γιώργος του Ανέστη και της Βασιλικής Κάτοικης Αγγελοχωρίου. Κάτοικος Ερμούπολης Συμμαθίας είναι ο Καρυπίδης του Ανέστη, όχι ο πρόεδρος που ξέρουμε. Ναι. Τρία, ο Καραϊσκάκης Χρήστος, ναι, του Περικλή, από τους Γαλατάδες Πέλης, έτσι. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Άρη αυτό που διαβάζουμε, έτσι ναι. Δεν είναι. Ναι, 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 σωστά. Λοιπόν, το τέσσερα είναι ο Παντελής ο Ζουμπούλης που είναι... Υπεύθυνος νομίζω ότι είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΑΡΗΣ, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν το ήξερα. Ούτε και εγώ. Και είναι και ο Πιπερίδης Δημήτρης. Υπεύθυνος τύπου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώην υπεύθυνος τύπου. Ναι. Που είναι κάτι, στην ΠΑΕΑΡΗΣ. Ναι. Αυτό εγώ δεν τα ήξερα. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο γιατί έπρεπε να είμαι πληροφορημένος προφανώς για όλα αυτά. Είναι μια απόφαση του. Που κατέφθηκε στο Γεμί και αναφέρεται από τις 23/8 του 2018, δηλαδή δύο μήνες ακριβώς. Και εγώ ζητώ συγγνώμη τον κόσμο, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω και ποιοι άλλοι το ξέρουν αυτό, ότι έχει συμβεί. Πάντως, πρόεδρος φαίνεται εδώ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης, όχι του Λάζαρου που είναι ο κανονικός που ξέρουμε, είναι κάποιος άλλος του Ανέστη. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν προφανώς αντιπρόεδρος το προηγούμενο, αυτό που διαβάζεις εσύ στην ΠΑΕΑΡΗΣ, έτσι. Ναι, 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 σωστά. Άρα υπάρχει λοιπόν Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου που τον ξέρουμε όλοι είναι ο πρόεδρος του Άρη. Πρόεδρος Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου, του Ανέστη που είναι ο τωρινός πρόεδρος. Που δεν το ξέραμε. Ναι. Και διευθύνων σύμβουλος. Έχει γίνει αυτή η αλλαγή από τον Αύγουστο. Δεν το ξέρω όμως γιατί. Από 21/8/18 έως 23/8/2021 αυτό αναγράφεται στο ΓΕΜΗ επίσημα. Υπάρχει και ο Γιώργος Καρυπίδης του Ανέστη. Προφανώς είναι ο αδερφός του Θόδωρου Καρυπίδη του Ανέστη, άρα ξάδερφος του Θόδωρου Καρυπίδη του Λάζαρου που είναι τώρα που ξέρουμε ότι είναι ο πρόεδρος στον Άρη, αλλά δεν είναι τυπικά. Υπάρχει ο Καραϊσκάκης και είναι και δύο εκπρόσωποι δημοσιογράφοι του Άρη που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί λέει παραπάνω, ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα. Ναι. Δεν το ήξερα. Ναι, όντως. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κιόλας να είναι και δημοσιογράφοι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Οκ, okay, δεν βρίσκω κάτι μεμπτό, απλά λέω ότι δεν το ήξερα. Ο προβληματισμός μου είναι μόνο στο ότι γιατί δεν είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και είναι ο Θόδωρος, αύριο θα το μάθω φυσικά, είτε θα προλάβω θα κλείσεις εσύ, οπότε θα ξανακούσει ο κόσμος. Να περιμένουμε, αν χρειάζεται, να περιμένουμε. Δεν μπορώ τώρα, δηλαδή πρέπει, ναι. Αυτό σηκώνει και συζήτηση πολύ. Ναι, όντως, μόνο που έχω όμως εγώ αυτό το επίσημο έγγραφο και το έχεις και εσύ προφανώς μπροστά σου, είναι ναι, απόφαση ναι, ναι. Του Γεμί. Δηλαδή πιο επίσημο δεν είναι κάτι που έγραψε ένα site ή κάποιος το σήκωσε στο Facebook, έτσι. Βέβαια. Και λέει αυτά τα πράγματα εδώ, ότι έχει παραιτηθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου και είναι πρόεδρος ο Θόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη. Λοιπόν, δεν είναι απίστευτο αυτό που βλέπω. Και μετά τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι.
Όντως. Και με τον Καραϊσκάκη. Κολοκοτρώνης δεν υπάρχει, γιατί μου γράφει ένας τώρα Κολοκοτρώνης, Γιώργο υπάρχει, ένας φίλος καρτολογώντας που μας ακούει. Λοιπόν, όχι, αλλά υπάρχουν και δύο δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, θα το ψάξω αύριο. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι με το, το ξαναλέω. Όχι, για απλά είναι θέμα όντως, γιατί δεν έγινε γνωστό τότε και γιατί δεν εκτός αν έχει γίνει γνωστό. Αν έχει γίνει γνωστό, πάντως τέσσερα άτομα που ρώτησα εγώ τώρα πριν βγούμε στον αέρα δεν το ξέρει κανένας. Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι είχε γίνει γνωστό γενικότερα. Στα μέσα δεν είχε παίξει ως θέμα. Η ρεπόρτερ, κοίταξε, το ρεπορτάζ του Άρη όμως μπορεί, λέει, θα ανατρέξουμε τώρα στα ρεπορτάζ της 23 Αυγούστου. Έτσι πρέπει να είναι 20 Αυγούστου, πρέπει να ήταν Δευτέρα. Γιατί είχα ο πρόεδρος, ως πρόεδρος εδώ στο Γεμί, τώρα στην σελίδα που έχω μπροστά μου, ως πρόεδρος Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη, αναγράφεται από τις 21 Οκτώβου 2018 έως 23 Οκτώβου 2021. Άρα 21 Αυγούστου. Ναι, απλά, ως το 2021 ναι, είναι. Ναι, έτσι αναγράφεται εδώ τουλάχιστον, στη σελίδα αυτή. Ναι, αφού το αναφέρει κιόλας ότι έγινε αυτό. Λοιπόν, και απλά πρέπει να τρέξουμε, 20, κοίταξε, 20 πρέπει να ήταν Δευτέρα όταν γύρισα εγώ από τις διακοπές μου. 21 Τρίτη, 22, 23, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη έγινε, δηλαδή 21 την Τρίτη έγινε η ανακοίνωση αυτή, ξέρω εγώ, λέει εδώ, πώς το γράφει, καταχωρίστηκε, έτσι λέει, καταχωρίστηκε. Ανακοινώνεται ότι από τις 23 Οκτώβου 2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, έτσι γράφει, ναι. Και εμείς. Εγώ τώρα εδώ που έχω μπροστά μου, δεν έχω το δημοσίευμα αυτό όπως μου το διαβάζεις, έχω ουσιαστικά ως διοίκηση έχει τα ονόματα. Δηλαδή στα βασικά στοιχεία της εταιρείας, ας πούμε. Και ναι, όχι, και εγώ έχω το Γεμί, το Γεμί. Ναι, την ιστοσελίδα, το Γεμί έχω και εγώ, απλά έχω μπει στην σελίδα της ΠΑΕ Άρης, στην ιστοσελίδα του Γεμί, και ως βασικά στοιχεία της εταιρείας γράφει τον αριθμό Γεμί, επωνυμία, αφημί κτλ. Και ως διοίκηση είναι τα συγκεκριμένα ονόματα από τότε έως τότε. Αυτό αναγράφεται. Α, δεν έχεις εσύ αυτό το. Γιατί εγώ μπήκα με κάποιον, μου το στείλαν από κάποιους κωδικούς. Ναι, προφανώς είναι η καταχώρηση αυτή το ποτέ. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό γιατί είναι, μπορεί να είναι και με τεράστια βόμβα, μπορεί να είναι και άδειο, ξέρεις, εκείνα τα, αυτά που βάζαμε στα πιστόλια όταν ντυνόμασταν καρναβάλια. Ναι, μπορεί που να μην, μην είναι τίποτα ουσιαστικά, ναι. Ναι, καψούλες, πώς τα λέγαμε, ρε παιδί μου. Ναι, σωστά, σωστά, τα κόκκινα εκείνα τα γύρω-γύρω που... Ναι, εμείς στα σέρας το λέγαμε πατλάκια. Λοιπόν, ήταν οχτάδα νομίζω και στα πιστόλια που παίρναμε να πούμε όταν ήμασταν, όταν ντυνόμασταν καρναβάλια. Και το, πολλές φορές το ένα δεν είχε μέσα και χτυπούσαμε και δεν ακούγονταν τίποτα. Λοιπόν, μπορεί να είναι και τέτοιο πράγμα, αλλά με εντυπωσιάζουν τα ονόματα πάρα πολύ. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα, γι' αυτό το λέω. Χωρίς να επαναλαμβάνω, επειδή δεν ξέρω, χωρίς να υπονοώ ότι υπάρχει κάτι με αυτό. Θα δούμε, μέχρι αύριο θα το έχω βγάλει. Λοιπόν, αυτά, Γιώργο. Αυτά. Αργά μου ήρθε. Τώρα μόλις επειδή συνέχισα να ψάχνω, ναι, βρήκα και την καταχώρηση, είναι αρχείο που υπάρχει. Θα το κατεβάσω, ναι, εδώ να υπάρχει το αρχείο αυτό που αναφέρει. Είναι, ναι, ανακοίνωση καταχώρησης και είναι ένα μακροσκελές κείμενο βέβαια. Ανακοινώνεται ότι την 23η Αυγούστου 2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό, στο Γεμί. Α, αυτό που έχω εγώ μπροστά. Ναι, μου, ναι, ναι, αυτό είναι μάλλον. Συγκρότηση τώρα, σώμα και τα παρακάτω ονόματα. Μόλις κλείσουμε λοιπόν, εγώ θα ψάξω τώρα τα αρχεία. Στις 23 Αυγούστου ή 21 Αυγούστου ή στις 23 που... όχι, όταν ανακοινώνεται... Εδώ τώρα στην ανακοίνωση, ναι, έτσι και αυτό μου γράφει και εμένα στην ανακοίνωση. Απλά εκεί στα βασικά στοιχεία ως διοίκηση αναγράφονται συγκεκριμένα από τις 21 Αυγούστου. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς αλλάζεται. Άρα ξαναλέμε ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη είναι ο πρόεδρος του Άρη και όχι ο Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου που γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Θα μάθουμε τον λόγο. Θα μάθουμε τον λόγο και αντιπρόεδρο, δηλαδή Θόδωρος Καρυπίδης του Λάζαρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Άρη. Δεν υπάρχει καν, ναι. Ούτε καν ως άλλο μέλος. Τι, όχι, καθόλου, δεν υπάρχει. Ούτε μέλος. Υπάρχει ο Καρυπίδης Θεόδωρος μένα, αλλά του Ανέστη. Είναι άλλος, που ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος, μάλλον είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ο Καρυπίδης Γιώργος του Ανέστη, αδέρφια είναι. Ναι. Υπάρχει ο Καραϊσκάκης, υπάρχει ο Ζουμπούλης και υπάρχει ο Πιπέριδης. Σωστά. Λοιπόν, επειδή είναι αργά τώρα, θα μπορούσα να τη βγάλω την άκρη από εδώ, αλλά δεν είναι αργά. Δεν ξενυχτάνε όλοι, είναι και κουρασμένα το γήπεδο, οπότε αύριο τα ναι, υπόλοιπα, τα σπουδαία. Ωραία, ωραία. Εντάξει, Γιώργο, έγινε. Γιώργο, άιντε. Καλή σου, καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια. Έγινε. Καλή συνέχεια. Έχω εγώ νωρίς είναι ακόμα για μένα. Ωραία, ωραία. Άιντε, καλή ξεκούραση, Γιώργο. Επίσης, επίσης. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Ζαγόρα, ο οποίος
έτσι βρήκε θέμα. Ξημερώματα Δευτέρας, αύριο θα έχει πολύ ψωμί. Και το πέναλτι το μεσημέρι και η ζούγκλα το βράδυ. Να δούμε, εντάξει, όπως είπε και ο ίδιος, μπορεί να μην είναι και τίποτα, να μην είναι κάτι ουσιαστικό το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όντως τον αναγράφει στο Γεμί επίσημα ως πρόεδρος, όχι Θεόδωρος Καρπίδης που γνωρίζουμε του Άρη. Ίσως να είναι και ένα θέμα βόμβα, όπως ο κύριος της αγοράς. Αύριο εδώ στο Λίμπερο θα είστε συντονισμένοι για να ακούσετε περισσότερα. Εμείς σιγά σιγά θα κλείσουμε. Το post game φτάνει στο τέλος του. Από Χρήστο Κιώση που ήταν στην υποστήριξη του ήχου, από Γιώργο Παναγιωτήδη που ήταν στο μικρόφωνο του Λίμπερο 104 και φυσικά από όλο το επιτελείο του σταθμού που ήταν σε επάλξη από πολύ νωρίς σήμερα για όλο το ρεπορτάζ του Ντέρμπι, το pre-game show, το post-game εδώ στην εκπομπή και φυσικά ζωντανά την περιγραφή του αγώνα. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα Δευτέρας και καλή εβδομάδα. Γεια σας.